Κώστα, μίλα εσύ. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Ακούγεται. Μια χαρά ακούγομαι. Ωραία, εντάξει. Άρα πετύχαμε το 50-50. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή χρονιά. Με υγεία, παιδιά. Η Τρόικα είναι εδώ, ενωμένη, δυνατή. 2020. Ξεκίνημα νέα δεκαετία. Ήδη μάλλον αυτό για το αν είναι νέα δεκαετία. Δεν είναι, λέει. Είναι μετά το. Καλά, εντάξει. Αυτό τι, και... τι δεν είναι. Τι δεν, αφού είναι 2020. Όταν θα αντιληφθεί ότι έγινε 60 χρονών. Η Σελήνη. Όχι 60, ρε. Εντάξει, κάτσε. Τι χτυπά το ξύλο. Εντάξει, ακόμα δεν είναι 60. Ότι πέθανε. 46. Εδώ δεν στην. 46. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα. Σαν την Μπάρμπι είναι η Κατερίνα, πραγματικά. Αυτή είναι. Σαν την Μπάρμπι. Αυτό έκανε. Τόσο ψεύτικη. Την έχει δει από κοντά. Τόσο ψεύτικη. Δεν την βλέπω εκεί. Έχει τραβήξει πολλά. Έχει τραβήξει πολλά. Και το μαλλί, και το μαλλί του Λεπά είναι. Να σα πω κάτι τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατό να παίζει το Σαββατοκύριακο Άρης Πάοκ και Πάοκ Άρης? Δεν μας λυπούνται. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μας λυπούνται λίγο. Δηλαδή, μπαίνουμε όλοι, είναι σε ένα μούντο, όλοι είναι ό,τι να είναι. Ήρθα στο πάρκινγκ, είχε ο άλλος βάλει το αμάξι μπροστά στο πάρκινγκ που ανεβαίνει, κατεβαίνει το. Ναι. Και το έχει αφήσει και το αυτοκίνητο. Σου λέει είναι κλειστό, λέει. Λέω τι κλειστό, ρε φίλε. Πάρκινγκ είναι. Πατάς το κουμπάκι, ανοίγει, λέω αυτό. Και μπαίνουν μέσα τα αυτοκίνητα. Λέει είναι κλειστό. Ελαδάρο. Εδώ στην γειτονιά μας. Εκεί στο, που το αφήνω. Στα δικαστήρια. Α, στα δικαστήρια. Το πάρκινγκ είναι με ξέρεις, με κουμπάκι. Ναι. Ανοίγει. Το είδα αυτό κατεβασμένο. Σου λέει το βάλω εγώ εδώ. Γιατί να το έχει εσύ. Ένα τεράστιο τέτοιο απαγορεύεται που έχει στα παπάκια του. Το μεταξύ του λέω ρε φίλε, πού πήγε, λέω. Γιατί είναι όλα κλειστά όλα τα μαγαζιά. Πού πήγε. Λέει να πάρω μια μπουγάτσα. Ελαδάρο λέει. Ωραία είναι η πόλη σήμερα. Ωραία είναι. Ναι, σήμερα είναι. Διασχίζει το κέντρο κύριο αυτά. Ναι. Αυτό σου λέω. Και ενώ υπάρχει αυτό το mood. Εδώ ο Ψάτ αύριο έχει την ώρα τη εκπομπή μα γιορτή Κώστα που θα λείπω. Ναι, με θα λείπω Κώστα. Έχω 4 παιδιά, εσύ έχει 2. Και εγώ θα πάω. Ωραία. Στέργιο να έχει κάνει παιδί. Τι ώρα είναι η γιορτή? 12. Τι 12 ρε παιδιά, πάνε στην εκπομπή. Θα πάμε πιο μετά λίγο, ρε. Εντάξει. Που πιο μετά 12 με 2 είναι Κώστα η παιδιά. Λέω, το έχετε κανονίσει για να μην έρθουμε εμεί. Λοιπόν, θα σου πω, Χριστιανέ, θα πάει 12 με 1 ναι. Και ο Κώστα θα φύγει 1 με 2. Νομίζω σα ναι, γιατί έχει μηχανάκι. Σα βόλεψα και του 2. Γιατί έχει μηχανάκι ο Κώστα, ναι. 12 στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Είμαστε εμείς. Θα φύγεις παρατέταρτο, θα είσαι εδώ η ώρα μία. Τα και θα φύγει ο Κώστας μία και πέντε. Τα τέσσερα παιδιά που θα εδώ μαζί. Πού, εδώ όλα. Θα φέρεις, ναι. Γιατί δεν τα φέρεις. Ωραία. Θα πάω εγώ, θα έρθω μετά και θα φύγει ο Κώστας. Κράτα τα δώρα μου. Δεν ναι. Θα έρθω. Εντάξει, θα κρατήσω. Έχω λοιπόν, κουμπί. 12 με 2, ρε φίλε. Εντάξει, Μιχάλη. Δεν με αυτά και με αυτά χρήσατε, φτάσαμε Πέμπτη. Με αυτό πάω να πω και ενώ υπάρχει. Αύριο Παρασκευή. Ναι. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν σας ακούμε 10 μέρες να μιλάτε για το Άρης ΠΑΟΚ. Έχετε μόνο 2 μέρες. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Γιατί λέγαμε. Πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία. Καλό είναι αυτό για μας. Οι διαιτητές καλοί είναι οι φίλοι μας. Οι διαιτητές. Βγήκανε. Τι έγινε με τους διαιτητές καταρχήν. Δώστε μας ρεπορτάζ. Είναι φίλοι του ΠΑΟΚ οι διαιτητές και ναι. Είμαστε κακοί οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η δική σου. Για αυτή είναι η δική σου η άποψη, Χρήσατε. Γιατί ναι. Είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι γεγονός αυτό. Από τη στάση αυτό φαίνεται, ρε φίλε. Καλή είναι. Διαβάζω όλους τους συναδέλφους λένε ότι είναι καλοί διαιτητές. Τα παιδιά τα αδικήσανε. Διαβάζω SDNA, ξεφωνίζει, λέει ότι έφαγε χαστούκι ο Ολυμπιακός. Διαβάζω το 10, λέει θριάμβευσε ο Ολυμπιακός. Άμα δεν είσαι Ολυμπιακός, ή πάω, ναι. Είσαι κάτι άλλο. Και διαβάζει τον ένα και διαβάζει και τον άλλο. Τι ακριβώς λες? Δεν διαβάζει τίποτα. Δεν διαβάζει τίποτα, λες τέτοιο. Δεν βγάζει τίποτα. Υπήρχαν και οι ουδέτεροι. Κοίταξε, το SDNA το πήγε έτσι. Το 10 το πήγε έτσι. Το Gazette το βάλε απλά τέτοιο. Έχουμε πρωτάθλημα. Γεια σα. Σου λέω μάλλον εγώ. Έτσι πρέπει. Κοίταξε, Χρήστατε. Ούτε ο ΠΑΟΚ ήθελε διακοπή πρωταθλήματος, ούτε ο Άρης. Ούτε ο Άρης θέλει. Ούτε η ΑΕΚ. Καλοπαθηναϊκός, ένα άνευρο πράγμα. Ναι, δεν θέλει τίποτα, απλά να υπάρχει. Σωστά. Κάποια από τις μικρές ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία δεν νομίζω να θέλανε διακοπή. Διακοπή ήθελε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, εγώ το μόνο τέτοιο που ήθελα διακοπή ήταν ένας λόγος μόνο. Ότι τώρα έχει ας πούμε παιχνίδια συνεχόμενα και είναι μετά από διακοπή. Είναι λίγο ύπουλο αυτό με την έννοια για τραυματισμούς. Αλλά έχεις δει τώρα το πρόγραμμα. Δηλαδή ο Άρης τώρα πέσει με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Την Τετάρτη πάει στην Ξάνθη. Το Σάββατο πάει στη Λάρισα. Που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα play-off. Και την Τρίτη. Την Τρίτη. Ρε φίλε, παίζω Σάββατο. Την Τρίτη. Παίζω με την Ξάνθη τον επαναληπτικό. Την Τρίτη. Δηλαδή άσε με να κάτσω και μια μέρα, ρε φίλε. Γιατί δεν έχουν ημερομηνίες. Βάλε με Τετάρτη. Την Τρίτη. Τρίτη. Δηλαδή συγγνώμη, θα παίξει ο Άρης Τετάρτη. Ναι. Σάββατο. Ωραία. Τρίτη. Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Σε 6 μέρες 3 μάτς. Δεν είναι καλό. Τι δεν είναι, φυσικά. Δεν είναι καλό. Και ο ΠΑΟΚ κάτι παρόμοιο έχει. Απλά είναι 7 μέρες νομίζω του ΠΑΟΚ. Είναι μια μέρα παραπάνω. Δεν είναι αλλά καλό. Την Καλά, Τρίτη. Ο επαναληπτικός με τον Όφη είναι 3 το μεσημέρι. Άλλο πάλι και αυτό. Πού? Στην Τούμπα. Ωραία.
Ο Ζαγόρας το κανόνισε. Τρεις το μεσημέρι. Ο Ζαγόρας το κανόνισε. Τρεις το μεσημέρι τώρα. Δύσκολο μάτς είναι με τον Όφη κάτω. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να ξεκουράσει παίκτη το Σάββατο. Γιατί έχει το μάτς της Τρίτης. Δεν νομίζω να ξεκουράσει παίκτη. Κρίσανθε. Ναι. Δεν παίζει όμως. Έχει τις επιλογές. Θα πούμε τώρα, πάμε στο ρεπορτάζ κατευθείαν γιατί λείπαμε και από τον κόσμο. Α, πάμε να το πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε τρία εισιτήρια. Κώστα το γράψε αυτό. Σωστά. Για το Άρης ΠΑΟΚ. Τρία εισιτήρια. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Και έχουμε και άλλα τρία εισιτήρια. Για το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Για το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Άρα γράψτε. Άρα διαλέξτε. Είτε Άρης είτε ΠΑΟΚ. FM κενό ΠΑΟΚ ή και FM κενό Άρης. Όνομα τεπώνυμο οπωσδήποτε. Το στέλνετε στο 54526 με χρέωση απλού μηνύματος. Και κάνουμε την κλήρωση με τον Χρήστο και τον Κώστα στις 2 παρα 5. Είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι μπάσκετ ΠΑΟΚ που θα υπάρχει τόση μεγάλη διάθεση, αυτή τη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, για να πάει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι υπήρχε σε άλλο μάτσο τόσο μεγάλη διάθεση. Όχι. Ο Ολυμπιακό δεν έχει παίξει, αλλά δεν παίζει κανένας. Ηρακλή Περιστέρη θα δώσουμε αύριο. Τι. Κώστα, Ηρακλή έδωσε το. 7.000 κόσμο είχαμε το πάγο. Αυτό λέω κι εγώ. 7.000 πρόστιμο πρέπει να φας, γιατί είχε πει υπεράριθμου. Θα φας. Έγινε καμιά έκθεση. Δεν έγινε καμιά. Υβριστικά. Τι υβριστικά. Για υβριστικά. Τι βρίσατε. Δεν είναι. Άκου λίγο να σου πω. Πες τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού πάγου. Ακριβώς αυτό. Πες λοιπόν τον δικηγόρο σας ότι αφορά άλλο άθλημα. Σήμερα 3.30 ώρα. Άλλο άθλημα αφορά, Κώστα. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί η Ηρακλή, διότι δεν βρίζαμε κάποιον συντελεστή τη αντιπάλου. Βρίζαμε έναν. Ο οποίος είναι στο ποδόσφαιρο. Προβλέπετε πάλι. Και τον κάνατε να φέρει δύο παίκτες. Εμείς. Εσείς. Τι να μην τους το κερδίζαμε, να τους αφήναμε. Τους σώσαμε. Τον βρίζατε όμως. Τους σώσαμε. Γιατί τον βρίζατε. Τους σώσαμε. Η απάντηση του Άρη ποια θα είναι, Χρυσανθέ, στους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχει φέρει ο Άρης παίκτες, αν το θυμάσαι. Τον Μπράουν και τον Φιτσπάτρικ. Έφερε δύο παίκτες. Ο Άρης στα δεδομένα του, στα οικονομικά του, με τα χρήματα του κόσμου. Έφερε. Αλλά όπως σωστά είπε και ο Χάτσερ. Όπως σωστά είπε ο Χάτσερ, καλά. Έτσι. Ναι, και άμα γινόταν με άλλους αυτό. Ναι, καλά ναι. Κάνετε και φέρνετε παίκτες. Καλό είναι αυτό. Συγχαρητήρια. Αλλά δεν δίνετε και σε εμάς, μας χρειάζεται ένα καράβι λεφτά. A ton of money. Θα σου δώσουμε. Πότε θα μας τα δώσετε, William. Όπως πέρσι που έστειλε ένα μισθό. Σε όλη την ομάδα λέει. Τι? Σε όλο το ρόστερ. Τι. Χρωστάτε. A ton of money. Όχι σε μένα. Σε όλο το ρόστερ λέει το περσινό. Και να ρωτήσω κάτι εγώ. Άδεια πώς πήρατε. Άδεια πώς πήρατε. Πώς πήρα τα άδεια. Πώς πήρα τα άδεια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπέρ σας. Και ψάχνα. Ο Αυγενάκης σας ευνοεί. Και ψάχνα την εγγυητική μας. Λοιπόν. Προφανώς, παιδιά, ήταν διακανονισμένα αυτά. Διακανονισμένα. Με τη συνένεση των παιδιών των παιδιών. Και πήρε μάλιστα από τους πρώτους η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, Χρύσανθε, και πανηγύριζε. Πήρε, Κώστα, ήταν διακανονισμένα, το λέει ο Στέριος. Τι είναι καν διακανονισμένα. Με δύο μπαν. Πήραν τηλέφωνο του Χάτσερ, έχει κανένα θέμα. Είμαι διακανονισμένα, λεφτά μου. Τον Γκος και τα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω δεν πήραν κανένα. Και τώρα να μην μιλήσω, τέλος πάντων. Όχι, μιλάω. Όχι, δεν μιλάω. Πήγε χαρτί, εδώ ακούγονται τα πάντα. Πήγε χαρτί. Πήγε χαρτί. Όχι. Η Επιτροπή απλά ψάχνει άλλα και δεν ψάχνει τα. Ωραία. Θα ψάξει τα το πάω ξάφι. Θα ψάξει. Ψάχνει τα business plan και τις χαζομάρες αυτές και δεν ψάχνει τους λογαριασμούς. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Για όλους, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Anyway, φυσικά είναι περίεργη. Δύσκολη, όχι περίεργη. Και ο Άρης πήρε άδεια. Και ο Άρης δύσκολη. Ο Άρης είχε θέματα, χρωστούσε δεξιά-αριστερά, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Και την ίδια στιγμή η Επιτροπή το μόνο που την ένοιαζε είναι να πάρει το χαρτί από το Αλεξάνδριο που λέει ότι παραχωρείται το γήπεδο. Δεν θα έπαιρνε άδεια γι' αυτό. Όχι, είναι σημαντικό γι' αυτό. Και ξέρεις πώς το πήρε το χαρτί αυτό. Χάρη σε ποιον. Φυσικά ξέρω. Ευχαριστώ. Εγώ ξέρω ακριβώς χάρη σε ποιον. Ευχαριστώ. Σε ποιον. Παρακαλώ. Δεν σου λέω στο χάρη σε ποιον. Κώστα, ξέρω ακριβώς τι έγινε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Να το θυμηθείτε το άλλο Σάββατο αυτό που θα μας βρίζετε. Ποιο. Αυτό. Για το πώς πήρατε το χαρτί το καλοκαίρι. Ξέρουμε πώς το πήραμε. Ποιος σας έδωσε τη λύση για την οφειλή στο παλέ. Ο Αυγενάκης. Καλά. Ο Δρακοπουλάκης. Μπράβο τον Δρακόπουλο. Γι' αυτό να κάτσει να χάσει κιόλας το άλλο Σάββατο. Λοιπόν. Πάντως με ποσοστό άνω του 65% οι διαιτητές αποφάσισαν να μην κάνουν αποχή. Γελάει ο κόσμος με αυτούς τους διαιτητές. Εντάξει, τώρα είναι για κράξιμο. Είναι αστεί. Είναι για κράξιμο. Αν μη τι άλλο. Και φυσικά ξέρεις γιατί. Λύθηκαν τα προβλήματα. Γιατί έστειλε ο Σιδηρόπουλος. Επιστολή. Που μεθοδεύεται να μπει στο Άρης ΠΑΟΚ και θα είναι ντροπή και ξεφτύλα αν μπει ο Σιδηρόπουλος. Αλλά τέλος πάντων, ας μην πω κατευθείαν σε αυτό το πράγμα. Δεν μεθοδεύεται ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου είναι τιμωρημένος. Α. Αλλιώς αυτός θα έμπαινε. Άρα αλλά τώρα έκανε τέτοια χοντράδα στο Βόλο που. Τι να κάνουμε. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Ναι. Συνήθως οι χοντράδες, βέβαια, αν την έκανε σε μάτς του Άρη θα έπαιζε κανονικά, ας πούμε. Γιατί ο Κομίνης έχει κάνει για μένα χειρότερο λάθος από ότι ο Ευαγγέλου στο Βόλο.
Ο Ευαγγέλο, OK, στη γραμμή εκεί, οριακή φάση κτλ. Έπρεπε να τη δει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πες ότι ναι. Το έκανε. Αυτό που δεν δίνει ο Κομίνης και αυτό που δεν δίνει ο Σέος είναι πολύ χειρότερο. Και, και όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν αυτοί. Το Σάββατο ήταν στην Κρήτη και μετά τον έβαλαν βάλω στο μάτς του Άρη πάλι. Στο επόμενο μάτς του Άρη τον έβαλαν. Τέλος πάντων. Όπως επίσης τραγικός είναι αυτός ο Περέιρα, ο οποίος είναι για να πηγαίνει σπίτι του. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συνεχίζεται και το στηρίζεται αυτόν τον άνθρωπο. Με όλε αυτά με όλα αυτά τα χρήματα, μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Έφερε την εξυγίανση, Χρυσάνθε. Έφερε την εξυγίανση, μπράβο. Τέλος πάντων, άστο το θέμα του Περέιρα. Οι διαιτητές όμως, φίλε, είναι ανακόλουθοι, αν μη τι άλλο. Γιατί δεν πήραν τίποτα. Από όσα ζήτησαν. Από όσα ζήτησαν, δεν πήραν τίποτα. Ούτε τις μηνύσεις απέσυρα. Και μόνο ο Μπέος τους απέσυρα, γιατί φυσικά του είπαμε. Μπέος. Είναι άνθρωπος. Ναι. Τι? Είναι άνθρωπος ο δημόρχος. Το είπε και ο ίδιος. Δεν μπορώ, λέει. Περνάνε άνθρωποι δύσκολα, εγώ να κάνω μηνύσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο, λέει, παίρνω τη μήνυση πίσω. Καλή χρονιά σε όλους. Μη χαρακτηρίσω τώρα και για τον Μπέο τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, και δεν πήρε κανένας τις μηνύσεις πίσω. Δεν δόθηκε καμία απολύτως κάτι να τους αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έγινε, ρε φίλε. Είπαν θα δούμε και παίρνουν πίσω. Γιατί παίρνουνε? Γιατί ο Τάσος Σιντηρόπουλος, όπως υπέγραψε και την επιστολή. Ναι. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει αυτό. Τι? Ο Σιδηρόπουλος, ο κάθε Σιδηρόπουλος, για να μαθαίνεις Κώστα, να μαθαίνει και το ακροατήριο τι γίνεται. Γιατί ακούμε. Αυτό γράφω μόλις τώρα. Ακούμε μόνο μπουρδες σε σχέση με αυτό το θέμα και ακούμε μόνο ό,τι συμφέρει μία και άλλη πλευρά. Άκου να σου πω εγώ γιατί τώρα γιατί ανακλήθηκε η Κώστα η αποχή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε με τον Ολυμπιακό. Όχι με τον ΠΑΟΚ, όχι με τον ΠΑΟΚ. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον έναν που κέρδισε τον Ολυμπιακό, ούτε με τον έναν που έχασε τον Ολυμπιακό, ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν δυνατός, ούτε ο γραμμένος. Ένα πράγμα μόνο νοιάζει τους διαιτητές, τους Έλληνες, και γι' αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα. Το χρήμα. Φυσικά. Και αυτό το χρήμα, και πώς, προσέξτε λίγο, δεν είναι τόσο αόριστο. Ούτε ρήτρες. Εκεί είχαν άλλο θέμα, εκεί είχαν φόβο. Ναι. Όταν τις φάνε. Άστο αυτό. Υπάρχει άλλο. Άλλη είδηση. Τι. Την οποία φυσικά κανείς δεν λέει. Αν την πούμε εμείς, θα την γράψετε τώρα, παιδιά. Λοιπόν, αν ο Έλληνας διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας διαιτητής Παπαπέτρου, ο Έλληνας διαιτητής Τζίλος, ποιοι είναι οι διεθνείς, αν λοιπόν αυτοί οι διαιτητές δεν σφύριζαν στην Ελλάδα, αυτομάτως έχαναν το δικαίωμα να σφυρίζουν και έξω. Εκεί που Κώστα είναι πεντοχίλιαρο. Κατάλαβες, Κώστα μου. Ναι. Άρα, πάει ο Ταλιρούμπες. Άρα, πάνε οι Ταλιρούμπες. Πάνε τα λεφτουδάκια. Θα κάναν τους μάγκες μεν εδώ και η κύρια έτσι, πηγή αντίδραση ήρθε από αυτούς που δεν είναι διεθνείς. Γιατί σου λέει, μπράβο. Με δέρνουνε, φίλε, ναι, εμένα. Δεν με νοιάζει. Με δέρνουνε, τι να κάνω, πρέπει να τη δράσω από εκεί. Ναι, αλλά. Σε δέρνουνε, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, γιατί και εγώ θέλω να πάρω τα 5 και τα 10 χιλιάρικα. Αν είναι έτσι που λες τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι από τους διεθνείς, λοιπόν. Απλά επιβεβαιώνεται. Υπάρχει κανονισμός, ο οποίος λέει ότι αν δεν παίζεις στο πρωτάθλημά σου, δεν μπορείς να παίζεις, δεν θα ορίζεσαι. Οι διεθνείς είναι 5, είναι 6. Αυτοί. Οι υπόλοιποι. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν βούληση. Οι βοηθοί. Δεν έχουν βούληση οι υπόλοιποι. Οι βοηθοί δεν είναι 6. Ψήφισαν άνω των 65%. Ναι, ρε φίλε. Άρα γιατί οι υπόλοιποι φέρονται και άγονται. Γιατί τους έστειλαν οι άρχοι τέτοιοι. Αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα πηγαίνανε για να πάνε στην κόντρα. Γιατί ποιος θα πάει να κοντράρει, ο Τζοβάρας, ο Σιδηρόπουλος θα πάει, ο Τζίλος θα πάει, ο Παπαπέ θα πάει. Οι καλύτεροι θα πάνε. Οι κορυφαίοι διαιτητές, οι διεθνείς διαιτητές θα πάνε οι να πούνε. Οι διεθνείς είναι 7, Χρυσάνθε. Βάλε και τους βοηθούς. Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλος, Ιωάννης. 76. 76. Βάλε λίγο πώς είναι 7. Και 40 δηλαδή. Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλος, Κομίνης, Τζίλος, Κουλάς, Διαμαντόπουλος. 7. Βάλε και τους βοηθούς τους, άλλους 2. Οι βοηθοί είναι 3, 6, 9, 10. Κωνσταράς, Δημητριάδης, Πετρόπουλος, Ακρίβος, Αλεξέας, Κούλα, Χασάν, όταν δηλαδή Νικολαίδης, Μπαουμ, Απτσόγλου και Νικολακάκης. 17 δηλαδή. 17. Και ορισμένες γυναίκες, εντάξει. Έχουμε και γυναίκες. Αντωνίου και Σιωφλίκη. 19-20 πώς είναι. Ξέρω. 20 λοιπόν από τους 76 αμέσως έχουν το τέτοιο. 20 όχι, κάτσε ρε. Με τις γυναίκες μαζί. 19 από τους 76. Μαζί με τις γυναίκες είναι. Όταν παίζουν λοιπόν 6 στο Europa League. 19, 6 στο Europa League. Δεν πάνε κι άλλοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι διεθνείς και πάνε, οι βοηθοί εννοώ και τέτοιοι, και πάνε ως συμπληρωματικοί. Παίρνουν και αυτοί παιχνιδάκια δηλαδή στο εξωτερικό. Επίσης δεν μπορούν να κάνουν κάτι ακόμα. Δεν μπορούν να ορίζονται, που δεν χρειάζεται να είσαι διεθνής, δεν μπορούν να ορίζονται ούτε στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή το πρωτάθλημα του Αμπουντάμπι, ούτε το πρωτάθλημα του Ντουμπάι, ούτε πουθενά αλλού. Ο μόνος λόγος λοιπόν που άρθηκε η
Η αποχή, παιδιά, ήταν αυτός. Το χρήμα. Γιατί τα παιδάκια μας θα χάνα τα λεφτουδάκια τους. Το χρήμα. Που παίρνουν. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνία. Επικοινωνιακή πολιτική. Πάντα για το χρήμα γίνονται όλα. Εκτιμώ ότι τέλος καλό, όλα καλά και ελπίζουμε το 2020 να είναι καλύτερο, δήλωσε ο Γιώργος Μποροβίλος. Για τους διαιτητές, αυτό που λέμε. Έχουν δίκιο, οι διαιτητές δεν μπορούν να βρίσκονται στα αστυνομικά τμήματα. Κόλαφος. Οι ανακοινώσεις που βγαίνουν είναι το δηλητήριο για το άθλημα. Είναι ο καρκίνος που τρώει το άθλημα. Ναι. Εμείς είμαστε κοντά στους διαιτητές αυτά τα θέματα. Δεν είναι ικανής πως είναι άδικα τα αιτήματά τους. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός στο ποδόσφαιρο που να απαγορεύεται η εμπλοκή οποιοδήποτε διαιτητή σε ομάδες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν πρέπει κανένας διαιτητής να είναι να δουλεύει τουλάχιστον. Υπήρχε ένας κανονισμός για μια πενταετία, δεν νομίζω. Γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Το ξέρω, δεν γίνεται. Γι' αυτό τα τραβάμε ό,τι τραβάμε. Δεν γίνεται. Για μια πενταετία, νομίζω, υπάρχει στο εξωτερικό. Υπάρχει τέτοιο κανονισμός. Πρέπει να το ψάξω να το βρω. Νομίζω δεν φταίνε διαιτητές. Ότι για πέντε χρόνια μετά το τέλος που σφυρίζουν δεν μπορούν να πηγαίνουν σε ομάδες. Παιδιά, οι παράγοντες φταίνε. Παράγοντες φταίνε. Μάλιστα. Και μετά οι διαιτητές γίνονται παράγοντες. Και μετά γίνονται και παρατηρητές. Οι παίκτες γίνονται παράγοντες και οι δημοσιογράφοι γίνονται παράγοντες και όλοι γίνονται παράγοντες. Οι παράγοντες φταίνε. Θα πρέπει η διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Καλά. Είναι, δεν είναι. Με 1,5 χιλιάρικο και 2 χιλιάρικα πέρα τι είναι. Ερασιτεχνική. Το ματς. Όταν παίρνει ο ερασιτεχνικός το ματς. Τι είναι ερασιτεχνικός. Τι θέλει για να ζήσει δηλαδή. Ένα ωραίο χόμπι. Που πληρώνεται. Όχι. Θα πρέπει, Στέργιο μου, να σταματήσουν οι ενώσεις να βάζουν τους διαιτητές. Γιατί έτσι γίνεται το αλυσβερίσι. Είμαι εγώ στην ΕΠΣ. Ότι Τσαλτίδη. Ναι, καλό παιδί. Την ΕΠΣ Τσαλτίδη. Και είμαι ο πρόεδρος, ο οποίος από την ψήφο μου καθορίζεται ποιος θα είναι ο πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, άρα ποιος θα ελέγχει την κατάσταση, ποιος θα ορίζει δηλαδή την ΚΕΔ. Και εγώ που είμαι ο πρόεδρος, προωθώ το δικό μου το παιδί, τον ξάδερφό μου. Όχι, γιατί όχι, δεν υπάρχει με λεφτά τίποτα, τον ξάδερφό μου, επειδή είναι φίλος μου. Υπάρχουν λοιπόν 52 ενώσεις που ψηφίζουν. Είναι λάθος το σύστημα στην Ελλάδα. Υπάρχουν, και αυτό εκμεταλλεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός, αυτό εκμεταλλεύονται και άλλοι τώρα. Υπάρχουν 52 ενώσεις οι οποίες εκλέγουν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του δώσαν και ένα 5.000 μισθό. Πρέπει να παίρνει και λεφτά. Απλά σου ξαναλέω ότι τα χρόνια του Ολυμπιακού δεν έχουν καμία σχέση με τα χρόνια που είμαστε τώρα. Τι εννοεί. Πάλι 52 ενώσεις δεν είναι που ψηφίζουν. Ναι. Πάλι το τι συνέβαινε. Δεν είπα εγώ το τι συνέβαινε. Τελευταία 20 ετία. Εγώ δεν είπα όχι, απλά εγώ το διευκρινίζω. Το σύστημα που εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός είπα. Δεν είπα ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είπα. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε το σύστημα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δικό του το σύστημα όλο. Πολύ πιθανό. Δικό του. Από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι την γάμα εθνική. Το πήρε έτοιμο. Το project. Το project. Λοιπόν, και δεν γίνεται 52 λοιπόν ενώσεις, άρα 52 επί 3, γιατί είναι και 3 που ψηφίζουν, ελεγχόμενοι άνθρωποι να αποφασίσουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να πάμε σε μια ευρύτερη κατάσταση, κάτι το οποίο υποστήριζε ο ΠΑΟΚ μέχρι να έρθει στα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πριν 2 χρόνια, όταν ήταν ο Γκεντζίκης, ο ΠΑΟΚ ήταν υπέρ. Μάλιστα, θυμάμαι Λιζαρίδης να βγαίνει και να λέει. Μάκης Γκαγκάτς να βγαίνουν και να λένε ότι πρέπει να ανοίξει. Θωμαίδης έλεγε να πάμε σε ευρύτερο τέτοιο. 3.000 να ψηφίσουν. Τα σωματεία όλα ανά την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το άλλαξε. Τώρα δεν το λένε πλέον αυτοί, το λένε οι άλλοι. Όποιος δεν είναι δηλαδή πάνω, λέει ότι πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Όταν έρχεται η δημοκρατία, μας αρέσει και λίγο η δικτατορία. Τέλος πάντων. Ή γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει. Είμαστε όντως στην εποχή της επικοινωνίας. Ό,τι και να γραφτεί. Στοχευμένα υπάρχει πάντα και η απάντηση και νομίζω ότι σιγά σιγά κάποια στιγμή θα καταλάβουμε ότι το να προσπαθούμε να ελέγξουμε την ΕΠΟ δεν θα μας βοηθάει και τόσο, γιατί όπως βλέπεις ήρθε και τώρα ο κύριος Χούμπελ, ο οποίος αποθεώνονταν μέχρι πριν 15 μέρες από την εξυγίανση, τώρα τον ξεφωνίζει η εξυγίανση γιατί τα γύρισε, γιατί ξεφώνησε, ενώ μέχρι πριν έλεγε ξεφώνησε τον Ολυμπιακό, τώρα που το γύρισε ξεφωνίζουν οι, λένε οι Ολυμπιακοί μπράβο στον Χούμπελ, τον ξεφωνίζουν οι άλλοι. Εντάξει, ρε φίλε, κουράσατε. Βλακίες. Κουράσατε. Και εσείς και ο Ολυμπιακός κουράσατε. Νομίζετε ότι παίζετε δυο σας. Και να σου πω κάτι. Παίξτε δυο σας. Παίξτε δυο σας, φίλε. Πέω, ο Ολυμπιακός να παίζετε μεταξύ σας. Όπως στο μπάσκετ. 28 φορές να παίζετε μεταξύ σας να βγαίνει το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον να μην πρίζετε εμάς. Να μην έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Τέλος πάντων. Στα 30 χρόνια που το έπαιρνε ο Ολυμπιακός δεν σε άκουγα τόσο κουρασμένο όμως, Χρυσανθέ. Κάνεις λάθος. Δεν σε άκουγα κουρασμένο, Χρυσανθέ. Έχω βάλει. Και στο θύμισα και την άλλη φορά, είτε με εξυγίαση, είτε χωρίς εξυγίαση. Ο Άρης ήταν είτε στη Β' Εθνική, είτε στη Γ', είτε έκτος, είτε έβδομος, είτε τέταρτος. Και εγώ ούρλιαζα. Η κατάσταση του Άρη είναι σταθερή, Χρυσανθέ. Εκτός από το. Άρα δεν φταίει. Ποιος. Η υπάρχουσα κατάσταση, η προηγούμενη, η επόμενη για την πορεία του Άρη. Είναι ενώ εσένα που ήσουν φίλος του Ολυμπιακού και φιλιώσουν σωστό με τον Ολυμπιακό σε κράτησαν 4ο-5ο, εμένα με έριξαν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Ενώ εσένα δεν είχες ανάγκη να πληρώσει την εφορία, το ΦΠΑ, όλα αυτά, και ήρθε ο Ιβάν και τα πλήρωσε μαζεμένα. Αλλά δεν μας λέτε τα προηγούμενα χρόνια που δεν τα πλήρωνε. Γιατί δεν τιμωρούνταν ο ΠΑΟΚ? Ενώ οι άλλες ομάδες τιμωρούνταν. Ήταν παγωμένα. Αυτό λέμε, Στέργιο μου. Όταν είμαι, να σου πω κάτι. Όταν δεν έχουμε παπούτσια και τρέχουμε ξυπόλυτοι και οι δύο, αλλά εμένα μου πετάνε και καρφιά στο δρόμο μου. Ενώ εσύ συνεχίζεις σε ένα που ίσως καίει λίγο ο η άσφαλτος. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι διαφορά. Ο μόνος παράγοντας πρόεδρος που πλήρωσε. Όχι, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πλήρωσε, κάνεις λάθος. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πληρώσει ποτέ. Ο Ολυμπιακός δεν χρωστούσε τόσο πολλά ρε. Ο κύριος Μελισσανίδης δεν έχει πληρώσει ποτέ. 300 εκατομμύρια του χαρίστηκαν. 210, 220, μην, ναι. μην ανεβάζεις. Εγώ δεν είπα ότι πλήρωσε. Εντάξει, είπα είναι ο μόνος που πλήρωσε το πρωτογενές χρέος. Εγώ άλλο είπα, ρε φίλε. Είπα ότι τα χρόνια που τρέχαμε μαζί ξυπόλυτοι, εμένα μου πετούσανε καρφιά και εσένα σου βάζα χαλί. Αυτό σου λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Αυτό, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ξαναλέω, η πορεία του Άρη είναι ίδια όσα χρόνια και αν περάσουν. Μη μου λες όμως ότι δεν έλεγα, γιατί όχι απλά έλεγα. Εγώ. Δεν σ' άκουγα κουρασμένο, λέω, από την κατάσταση. Και κουρασμένος. Όχι, κάνεις λάθος. Ήμουνα και κουρασμένος. Δεν είπες ποτέ και... το παίρνει Ολυμπιακός 20 χρόνια. Α παίξει με πάμε από μόνοι σα. Εμείς υπάρχουν και άλλες ομάδες. Μα δεν υπήρχε. Μια χαρά πολύ που σου λέω. Θα σου πω γιατί δεν γινόταν αυτό. Γιατί τότε δεν είχες μέσα ενημέρωση κι εσύ. Τώρα που έχεις αποκτήσει μέσα ενημέρωσης και κάνεις το άσπρο μαύρο εσύ, το κόκκινο άσπρο αυτή. Το πρόβλημά σου, Χρυσάνα, δεν είναι το ποδόσφαιρο και η δομή του. Είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι. Σαν Άρης. Όχι, όχι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει. Αυτό είναι μια μπουρδα που αναπαράγεται εσείς. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε του, γιατί... το βράδυμα με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν τετατοπέμπτος, ούτε θα σένιαζε. Θα μένιαζε πάλι. Δεν θα έλεγες παίζουν και άλλες στο ποδόσφαιρο. Κάνεις λάθος. Γιατί εγώ λοιπόν, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν τετατοπέμπτος, έβαλα φωτογραφία και τους 20 της ΕΠΟ, κάτι που δεν έκανε ποτέ κανένα δικό σας site και κανένας από εσάς, με τις φωτογραφιάρες τους και έλεγα: αυτοί είναι που διαλύουν τον Άρη. Της ΕΠΟ, τον Κιρτζίκη και τους υπόλοιπους. Κάνεις λάθος, Στέργιο. Ή μάλλον δεν είναι λάθος, είναι ψεύδος να λες. Είναι ψέματα να λες ότι εγώ δεν το έκανα. Το έκανα. Υπάρχουν τα blog μου γραμμένα με φωτογραφίες όλων αυτών των τύπων. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν τετραρτοπέμπτος. Άρα μην μου λες εμένα. Θα μας πεις τώρα ναι. Με πόσα χρήματα αγόρασε ο Άρης τον Τουρμισά, γιατί ακόμα στο Transfer Market έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έχετε μπερδέψει και τα site, Χρυσάντε. Το Transfer Market δεν είναι αξιόπιστο πρώτον. Είναι super αξιόπιστο γιατί συνεργάζεται με όλους τους manager ανά τον κόσμο. Λέει ό,τι να είναι. Και θες να σου το αποδείξω πώς λέει ό,τι να είναι. Αν μπορείς, βάλε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Πες μου πρώτα πόσο αξίζει και μετά μπες να το δεις. Όχι, δεν σου λέω το πόσο αξίζει. Αυτό είναι εκτίμηση του site. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε το Transfer Market. Ενημερώσαμε την ελληνική πολιτεία, την εφορία. Έχει κατατεθεί το συμβόλαιό του. Είναι κρυφό δηλαδή. Έχει κατατεθεί το συμβόλαιό του. Έχει κατατεθεί το συμβόλαιό του στο. Συνέπα. Στην ΕΠΟ. Και στη Super League, εκεί που πρέπει για να εκδοθεί το βιβλίο. Ναι, είναι μυστικό. Να. Είναι κακό δηλαδή να πει το ποσοπόδε ο Άρης για τον Τουρκία. Είπαμε 200 τώρα και 200 το καλοκαίρι. Αν άκουγε την εκπομπή που συμμετέχει. Το είπαμε. Δημοσιάδια, Χρυσή. Δημοσιάδια. Εδώ ήσουν, ρε. Δεν ήσουν. Εδώ ήμουν την Δευτέρα. Α, εντάξει τότε. Το είπα. 200 και 200. Εντάξει, okay, αυτό 400. Ήταν. 400. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Δεν είμαι και ο λογιστής της ΠΑΕ Άρης, ούτε της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αλλά αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Κρίμα που τερματίστηκε και ο Μπρούνο να μην έπαιρνε και αυτόν με ελεύθερη. Θα τον πάρω το καλοκαίρι. Ατυχία. Θα τον πάρω το καλοκαίρι. Και θα πάρω όποιον γουστάρω. Όποιον γουλάρω. Δεν θα σα ρωτήσω. Δεν ρωτήσω εσένα. Καλά, δικαίωμά σου είναι, εννοείται. Φυσικά. Θα πάρω μια ομάδα η οποία δεν θέλει να με διαλύσει. Δεν θέλει πλέον, γιατί ήθελε κάποτε. Μου το έκανε άλλωστε. Μια ομάδα λοιπόν που δεν θέλει να με διαλύσει. Μια ομάδα που δεν θέλει να είναι μόνη τη στην πόλη, εδώ πέρα. Αφήνει ελεύθερο παίκτη για να δυναμώσω, ναι. Δεν κατάλαβε. Εσύ την ταλκά έχεις. Όταν έδινε δηλαδή για τα Μπόλτο τα κρουασάν στον Παναθηναϊκό. Όταν έδινε στο Βενετίδη. Όταν έδινε στο Λίμπρεξ τον Πανιώτη. Όταν ο Γεωργιάδης που τον έχει τώρα στον ΠΑΟΚ έβγαινε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο φως και έλεγε: είμαι περήφανος και πάντα ήθελα. Όχι τον Γεωργιάδη, ρε φίλε, που τον έχουν. Τον έχουν και τώρα τον Γεωργιάδη. Βέβαια. Τι βγαίνατε να πείτε εσείς. Βγαίνατε να πείτε. Δεν βγαίνατε. Τον Μπόμπι Μπράουν που παίρνει από τον Ολυμπιακό. Και εδώ και μόνο τον Μπόμπι Μπράουν και τον άλλον. Ο άλλος πώς το λένε. Και όλος από τον Ολυμπιακό είναι. Δοκιμαστικός. Δύο από τον Ολυμπιακό. Κάθε καλοκαίρι. Δύο από τον Ολυμπιακό. Δύο από τον Ολυμπιακό. Αφού χρήσατε λοιπόν, είπες ότι ο Ολυμπιακός σε βοηθάει. Γιατί όταν λέει ότι. Με την κίνηση αυτή, ναι. Δεν με βοηθάει, είναι μια κίνηση. Άρα έχει μια βοήθεια. Χρήσιμη. Γιατί παρουσιάζει ω ο Δον Κιχώτης που είσαι μόνο σου. Μόνος κόντρα σε όλου και στην άγρια λύση. Κόντρα σε όλου και στην άγρια λύση. Ναι, είμαι κόντρα σε όλου. Όχι, είσαι Ολυμπιακό σαν φίλο. Φίλε, γιατί σε βοηθάει, γιατί απαγορεύεται. Όχι, δεν απαγορεύεται. Τότε τι θες. Άρα δεν είναι όλοι κόντρα και όλοι
Με τον Άρη κόντρα. Κόντρα με τον Άρη δεν είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Φυσικά και δεν είναι κόντρα με τον Άρη Ολυμπιακός. Γιατί πρέπει να είμαι και με κόντρα και με τον Ολυμπιακό. Πες ούτε, εγώ φταίω. Ούτε, περίμενε. Που είμαι γιατί, γιατί ούτε, να με κάνουν φίλο. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι κόντρα με τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ούτε η Άκη είναι κόντρα με τον Άρη. Γιατί πουλάτε ότι ο Άρης βαδίζει μόνος του και χωρίς βοήθειες. Ο μόνος που ποστάρει κατά του Άρη είναι αυτός που πήγε 4 ώρα το πρωί από το γήπεδο και έβαζε τραγούδια. Δεν υπάρχει άλλος που ποστάρει κατά του Άρη. Ούτε ο Μαρινάκης έκανε post κατά του Άρη. Ούτε ο Παναθηναϊκός έκανε post κατά του Άρη που θα έπρεπε κιόλας γιατί μάχεται για να μπει στα play-off μαζί με τον Άρη. Oh. Ούτε η ΑΕΚ. Μόνο εσύ, αυτός ο δικός σου βγαίνει και κάνει και λέει: σχολιάζει τις μεταγραφές μου, σχολιάζει το γήπεδό μου, σχολιάζει τον κόσμο μου, σχολιάζει τα πάντα. Πάει έξω το γήπεδό μου, μιλάει συνέχεια για τον Άρη, μιλάει για τον Καρυπίδη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ασχολείται. Και να σου πω και κάτι. Είναι μεγάλος αυτός, φίλε. Είναι πάμπλουτος, είναι στο Forbes. Έχει εκατομμύρια κτλ. Γιατί δεν ασχολείται με τον Άρη, το μικρό τον Άρη, τον απίθανο τον πουθενά. Τι ζούμε, ρε φίλε. Πες μας γιατί. Πάμε γιατί, για διαφημίσεις. Γιατί μόνο ο Άρης ξέρει αυτός ο Γιωργάκης. Ότι δεν μπορεί. Μόνο ο Άρης. Θα πέσει το μικρόφωνο. Ο Γιωργάκης ξέρει ότι μόνο ο Άρης. Ναι. Μόνο ο Άρης θα σταθεί απέναντί του. Μόνο ο Άρης. Κανένας άλλος δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Στα χρόνια που είναι στην ΑΕθνική, γιατί άλλα χρόνια δεν είναι και απέναντί του. Είναι στη ΓΑΜΑ. Γιατί το, όταν, είναι απέναντι του Μπασαραϊκού. Αλήθεια είναι αυτό. Την Μπαρτσελώνα. Τότε που ψήφιζε ο ΠΑΟΚ το Μαρινάκι και με στέλνατε πακέτο μαζί με το Μαρινάκι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχεις πέσει κανένα φορά μόνος σου ή όλοι οι άλλοι σου φταίνε. Όχι, έχω πέσει και μόνος μου. Καταρχήν δεν υπάρχει έτσι. Να μην σε ρίξανε ενώ αυτό. Όχι, θα σου πω. Το ότι έπεσε ο Άρης δεν αποτελεί μόνο ευθύνη αυτών που τον πολέμησαν, αποτελεί και ευθύνη δική του. Όχι όπως το περνάτε όμως εσείς, ότι αποτελεί μόνο δική του ευθύνη. Ήταν αδύναμος, έκανε λάθη, έκανε όρια, δηλαδή ο Ηλιάδης όταν ήταν στον Άρη και έπεσε ο Άρης. Είναι ευθύνη καθαρά του Άρη. Φίλος τότε. Μας. Αλλά τον πολεμούσε και το σύστημα. Δύο πέναλτι μες στην Ξάνθη, ναι. Πεντακάθαρα δεν τα έδωσε. Γελί. Αυτό γινότανε. Ο Σπάθας στα Γιάννενα δεν το έδωσε το πέναλτι και γράφατε εσείς. Α, καλά σας έκανε ο Σπάθας! Οχ, έρχεται τον Μπράουν. Έχετε αναγκάκι δύο φάουλ, ρε φίλε, ανάποδα ναι, ρε, σε φίλε. Σφαγή και το κάνετε και επέτειο κάθε χρόνο. Ναι, ρε φίλε. Δες ξανά τις φάσεις. Βλέπω τον Κτάσο Κάκο με τον Γκαρσία που σπάει. Δεν είναι δύο φάσεις. Που κόβει. Είναι μόνο στο απέναντι τερματοφύλακα, Στέργιο. Καλά. Στο κύπελο. Ναι. Και λέει δεν το είδε, εντάξει, και λέει, να στο ένα κέντρο. Ένα φάουλ στο κέντρο. Και φεύγει μόνο του άλλο με τον τερματοφύλακα. Τι λες, ρε Άμιστε. Δες πάλι τις φάσεις, Χρυσάνθε. Ο Άμιστο θα σου κάνει. Έχουν περάσει χρόνια, η μνήμη σου έχει αδυνατήσει μάλλον. Έτσι, έτσι. Εμένα το μόνο που αδυνατίζει. Και η μνήμη σου. Δες λίγο τις φάσεις στο μάτι με το Σπάθα. Λοιπόν, τι λες, ρε Θελοντή. Με μια προθεσινή τοποθέτηση του φίλου μα του Λάμπρου, μια και λίγο Χρυσάνθο για να του κόρδα. Ο Λάμπρο, ναι. Είστε, περίμενε λίγο. Ναι. Αυτό και μόνο. Ναι, όντου, δείχνει. Αυτό και μόνο δείχνει, δείχνει τον Άρη το πόσο λάθος έκανε ο Λάμπρος τα προηγούμενα χρόνια, φίλε. Έτσι. Ότι κάθε φορά το μνημονεύετε εσείς συνέχεια. Με τέτοια πώς που κάνει Χρύσανθε. Ναι. Εγώ δεν τα βλέπω τα πώς, δεν τον ακολουθώ. Εσείς τον ακολουθείτε. Όχι, βάζει βέλη στη φαρέτα. Οι φίλοι του πλέον είστε εσείς. Το πήρε κάπου το μάτι μου. Α, το πήρε κάπου. Σιγά-σιγά να ακολουθώ τον Λάμπρο. Λοιπόν. Το λες όμως το. 4.200.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ναι. 4.200.000 Κώστα και ξέρει δεν είναι γυναίκες. Μπορεί να διαβάζει τέτοιο ρεκόρ. Ξέφυγε λίγο, ναι. Μπορεί να διαβάζει σπορτάκι. Αν είχαν απογορευτεί, σήμερα θα ήμασταν 70 εκατομμύρια και η Τουρκία θα μας έτρεμε. Πόρε λάμπρα, ρε. Κρίμα να χάνονται τέτοια μυαλά, Χρήσανθε και Κώστα και να είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ τα... θυμίζω τρία εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρις στο κατάμιστο ΠΑΟ Sports Arena την Κυριακή. Πρώτα λέει το ΠΑΟ Κάρις την Κυριακή του μπάσκετ και μετά λέει το Άρι. Τι θα πω, ρε φιλε. Το Άρι ΠΑΟ θα πει. Εγώ θα δώσω το μπάσκετ και θα δώσω το ποδοσφαίρου. Δικό σου. Παιδιά. Δική σου ευθύνη είναι. Όλοι εγώ θα δώσω του μπάσκετ. Τρία εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Γιατί το άλλο δεν είναι. Βέβαια, στο ντέρμπι της αγωνιστικής δεν θα υπάρχει ξένος διαιτητής. Στο πιο σημαντικό παιχνίδι και για τον ναι, ΠΑΟΚ τη σεζόν. Αν είναι δυνατόν. Μετά τον Ολυμπιακό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, αυτό φίλε. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό. Έχει μετά τον Ολυμπιακό. Μετά τον Ολυμπιακό, ποιο είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει παίξει. Μετά τον Ολυμπιακό, όχι. Αυτό είναι. Και παρόλα αυτά δεν μπαίνει ξένος. Και μπαίνει στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Με τα αμορά του Δόνη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Τρία εισιτήρια λοιπόν για το FM κενό. Έλα, πες FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526 και τρία εισιτήρια για το παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στο ΠΑΟΚ Sports Arena την Κυριακή το απόγευμα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας την πρώτη ώρα Dialog. Μαζί μας. Όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπιστα γερμανικά και θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, θα μπείτε στο dialog.gr. Θα δείτε με λεπτομέρειες τι προσφέρει η Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις που προσφέρει η Dialog πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Πάρα πολλά
προνόμια, ακόμα και η εκπαίδευση τριών εβδομάδων είναι και αυτή πληρωμένη από την Dialog. Λοιπόν, θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε ρεπορτάζ. Κάναμε τις ξυφομαχίες μας εδώ με τον Στέρκο. Θα δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ, να ενημερωθείτε και λίγο. Να ακούσουμε τα αγωνιστικά, τι γίνεται. Νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο από τους τραυματίες και τα λοιπά, περισσότερα θέματα. Και αν θα παίξουν κάποιοι παίκτες, ελπίζω να μην γίνει ότι έγινε με τον Μπέλκα πέρσι. Δεν παίζει ο Πέλκας, όφου ο Πέλκας, κανονικά ο Πέλκας. Εντάξει, ξέρετε τώρα. Αυτά ήταν σερβικά κόλπα είναι αυτά τώρα. Ρουμάνος ήταν. Ο Ντούντα τα έκανε αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σε κρεμότητα νομίζω 2-3 παίκτες. Τον Κρέσπο, τον Καντουρί, τον Άκμο, θα μας τα πει ο Στέργιος όταν επιστρέψουμε. Θα κρατήσει δυνάμεις για το δύσκολο παιχνίδι του κυπέλου, Στέργιο. Την Τρίτη. Μπορεί και αυτό να γίνει, ναι. Δηλαδή να παίξουμε Βαρέλα Ίγκασον είναι μια χαρά δίδυμο. Λοιπόν, Κρέσπο, που πάμε διάλειμμα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μισάωρο στο πρώτο, στην πρώτη τρόικα και το 2020, Κώστα. Στέργιο. Και πάμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεταγραφή στον Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται τώρα, πήραμε παίκτη? Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που μπορεί να προαναγγέλθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή τη προσθήκη του Bobby Brown. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος αύριο το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο να τρέξουν όλες οι διαδικασίες για να εκδοθεί το δελτίο του και την Κυριακή να είναι στη διάθεση του Κώστα Χαραλαμπίδη. Αύριο το βράδυ είπες? Αύριο το βράδυ. Όχι, με μια προπόνηση δηλαδή. Ναι, είναι λίγο ένα θέμα αυτό. Ενώ στο αγώνα της Κυριακής, αλλά η ουσία είναι ότι όπως αναφέρει και η ΚΕΠΑ από την ανακοίνωσή της, πέρα από το γεμάτο βιογραφικό του Μπράουν και όλα όσα έχει πετύχει στην καριέρα που έχει να κάνει, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το κομμάτι που λέει για την καθοριστική συμβολή της οικογένειας Αβιδί, γιατί ας μην κρυβόμαστε, αν δεν υπήρχε αυτή η συμβολή, όχι μόνο ο Μπράουν, ούτε κανένας άλλος δεν ξέρω αν θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης τέτοιας εμβέλειας και τέτοιων οικονομικών απολαμβών, να το πω έτσι. Μόνο με μια τέτοια συμβολή τέλος πάντων θα μπορούσε να έρθει στην περιοχή στον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε στο καθαρά αγωνιστικό ότι μιλάμε για ένα παίχτη που εφόσον είναι καλά και βρει ρυθμό, νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Ένας πολύ κλασικός Αμερικανός σκόρερ, με μεγάλη εμπειρία, επίσης και αυτό είναι σημαντικό. Με συχνή παρουσία στο NBA, με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και σε καλό επίπεδο. Το μοναδικό που λίγο με προβληματίζει, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται άμεσα κάτι από τον Μπράουν και από όποιον άλλον είναι ανάρτη, από τον Κρις Τσάπμαν που είναι επίσης ανάρτη. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι ο Μπόμπι Μπράουν ήταν πέρσι στην Κίνα, έκανε καταπληκτική χρονιά, είχε 25, κάτι πόντους μέσω όρο, αλλά στην Κίνα, όπως ξέρουμε, είναι εντελώς διαφορετικό το πρωτάθλημα, είναι άλλο το επίπεδο και πολλά τα χρήματα. Και φέτος δεν είναι σε κάποια ομάδα έτσι ενεργός για να πεις ότι έρχεται και μπαίνει άμεσα. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Σταμάτησε δηλαδή το καλοκαίρι? Όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Κίνας. Στην παρουσία του πέρσι εκεί στην ομάδα, προσπαθώ να θυμηθώ πώς το λένε, γιατί είχε 2-3 παρουσίες εκεί και δεν τις έχω τις ομάδες τώρα μπροστά μου. Οπότε λοιπόν για τον Μπράουν το θέμα είναι το κατά πόσο σωματικά είναι. Νομίζω ότι ο ίδιος έχει την εμπειρία από ανάλογες καταστάσεις για να μπει και να βοηθήσει άλλους. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Ναι, συνήθως δεν έχουν, απλά επειδή το μάτς Κυριακής είναι πολύ ιδιαίτερο και το έχει παίξει τόσο εδώ, το ξέρει. Έτσι, ο Μπράουν και Σανάρη. Στη Σανζή έπαιζε, στη Σανζή. Σανζή, σωστά. 10-11 Σανάρη κόστα, γιατί δεν σκοτώ το πω πολύ άσχημα, ή 11 δεν θυμάμαι. 10-11 νομίζω. 10-11. Το Δεκέμβριο του 10 έρθει. Το Δεκέμβριο του 10. Έτσι. Και παίξανε άριστα, μάλλον καλά από τότε, και είναι χρόνο που παίξανε μικρό τελικό. Για τρίτη θέση και τότε πάω, καν θυμάμαι καλά, την επομένη ήταν να δοκιμάσει ακόμα και πιο πριν. Αυτό θυμάμαι. Και ήταν και συμπαίκτης του Κώστα Χαραλαμπίδη στον Άρη τότε. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ήταν και συμπαίκτης του Κώστα Χαραλαμπίδη. Νομίζω ότι είχε κάνει και ένα πολύ καλό μάτσο μέσα στο Παλαδάκι συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, γενικά είναι παίκτης που έχει κάτι που μπορεί, δεν το βρίσκω τόσο εύκολα. Ο Μπράουν είναι ένας παίκτης που ανοίγει πολύ το έμπρο φύγητα. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει τρίποντα από τα 8, τα 9, από πολύ μακριά. Το έχει από παλιά αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του.
Οπότε τον αναμένουμε αύριο το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο ουσιαστικά να τρέξουν όλες οι διαδικασίες για να είναι διαθέσιμο τυπικά για τον Κώστα Χαρλαμπίδη. Ξέρουμε, Νίκο, από πού έρχεται το παιδί, από την Αμερική, από την Κίνα? Θα έχουμε jet lag? Ναι, από Αμερική, θα... από Αμερική. Άρα θα έχει ένα jet lag. Άρα κανονικά μια προπόνηση. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Δεν έχουν ανάγκη, λες. Δεν έχουν ανάγκη. Καλύτερα παίζουν αυτοί έτσι. Για να το λέει ο Κώστας, κάτι θα ξέρει. Που παίζουν καλύτερα έτσι. Καλύτερα παίζουν έτσι. Μετά από εβδομάδα που θα αρχίσει να τον γεμίζει το μυαλό με συστήματα και αυτά, μετά μπλοκάρουν. Τώρα θα μπει χήμα εκεί, θα βάλει 30 και τελείωσε. Έχει κάτι πολύ ωραίο πάω αυτή τη εβδομάδα που λέει. Θα βάλει 30. Αν θα πάει καλά την Κυριακή, θα φύγει την Κυριακή ουσιαστικά, ή θα φύγει Δευτέρα πάρα πολύ νωρίς για να πάει στην κοντινή Κλαϊπέντα, γιατί παίζει Τρίτη με την Επτούνας. Ναι, είναι και αυτό. Ας τον αφήσουν, Νίκο, να κοιμηθεί τον Μπόμπι. Να μην πάει μαζί τους. Και τι να πει. Είναι πολύ δεσμευμένο το μέχρι τώρα. Μάτι Κυριακή είναι όλα τα λεφτά και όλα τα άλλα. Δεν μας αναφέρει. Νίκο, με τον Τσάπμα τι γίνεται? Καλά, εσύ. Νομίζω ότι και αυτό πλέον είναι το τυπικό για τον Αμερικανό. Επίσης, ένα παίκτης άλλου βεληνικούς από τον Μπράουν. Στην Ελλάδα τον ακούσαμε και τον μάθαμε λίγο περισσότερο με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, αλλά στο διάστημα της προετοιμασίας, υπό τις οδηγίες του David Don, τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε αρκετούς παίκτες και ο Μπλατ τον είχε επιλέξει, είχε δώσει αρκετά, είναι η αλήθεια. Ένας παίκτης έχει παρουσία στη Γερμανία. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχει λείπουν πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα τεσσαροπεντάρι, δεν θα πω κλασικά πεντάρι ή κλασικό τεσσάρι. Είναι τεσσαροπεντάρι που μπορεί να απειλήσει πολύ καλά μακριά από το καλάθι. Ξέρει πολύ καλά τα βασικά, δηλαδή μπορεί να βάλει την μπάλα στο πατήρι και από το τρίποντο να φέρει στο καλάθι. Γενικά είναι ένας παίκτης που λείπει πολύ στο 4-5 από τον ΠΑΟΚ και κυρίως λείπει πολύ στο 4-5 το σουτ, αυτό που μπορεί να δώσει ο Τσάπμαν. Κάποια διαδικαστικά μένουν για το συγκεκριμένο, νομίζω ότι θα αργήσει η ανακοίνωση και για εκεί στις δύο κινήσεις που έχουν γίνει από τη στιγμή που η οικογένεια Σαββίδη μέσω του Γιώργου Σαββίδη αποφάσισε να στηρίξει, να βοηθήσει την ομάδα με κάποιες προθήκες, ούτως ώστε να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία έχει και γενικότερα να μην κινδυνεύσει την πορεία του πρωταθλήματος. Και να αγωνιστεί, Νίκο, ο Μπράουν την Κυριακή πρέπει να υπάρχει και αποχώρηση ή όχι, είμαστε εντάξει? Τυπικά πρέπει. Ναι. Τυπικά πρέπει να δηλώσει κάποιον. Όχι, δηλώνεις κάποιον εκτός λίστας. Ναι, εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Μπορείς να έχεις 15 ξένους παρκαρισμένους στην κερκίδα, αλλά πρέπει να δηλώσεις 6. Ναι, έτσι. Α, ωραία. Στο ποτάμι μπορείς να δηλώσεις 6. Οπότε λοιπόν, ο Αμερικανός, εφόσον φτάσει κανονικά αύριο, θα δούμε το. Είναι λίγο και θέμα και τη ετοιμότητά του, έτσι. Δηλαδή το Σάββατο θα φανεί το. Ναι. Κατά πόσο έτσι μπορεί να μπει. Έχω καλό feeling από την αλήθεια. Πιστεύω θα παίξει την Κυριακή. Απλά πρέπει να έρθει και να το δούμε. Από την αλήθεια. Για τον Μπράουν. Τα εισιτήρια είναι κανονικά εδώ και μέρες στη διάθεση του κόσμου. Έχουμε εικόνα αν πάνε καλά, δεν πάνε. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Νομίζω όμως ότι την Κυριακή την ώρα του αγώνα θα είναι ο περισσότερο. Τότε θα πάνε όλοι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Τότε θα πάνε όλοι. Και το Σάββατο είναι η μπάλα. Ναι. Θα γίνει κανένα διπλό στην μπάλα, Χρύσανθε. Και μετά στο Παλατάκι θα έχει 76.000 κόσμο. Χρύσανθε. Τα μούτρα σου. Νίκο, εγώ μόνο ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Υπό την έννοια του προβληματισμού, το οποίο που έγκυται. Ο οποίος που έγκυται. Στο ότι πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι βγαίνει ένα κλίμα ότι φεύγουν όλοι, το που λέγαμε. Έτσι, ότι ίσως φύγει ο προπονητής, που δεν θα φύγει. Οπότε μένεις με το ερωτηματικό, αυτοί που μένουν, που πρέπει να σε βγάλουν από τη λάσπη, με τι ψυχολογία θα παίξουν όταν ξέρει ο ένας, ας πούμε, π.χ. ότι θα φύγει. Φεύγω αύριο Δευτέρα. Ναι. Και εκτός από αυτό το οποίο αναφέρεις. Φέρνει άλλο στη θέση μου. Έτσι, εκτός από αυτό το οποίο αναφέρεις και έχεις δίκιο, είναι και κάτι το οποίο εγώ θέλω να το πω και να το ξαναπώ. Το μάτς της Κυριακής είναι ΠΑΟΚ Άρης. Ό,τι κατάσταση να είναι και οι δύο ομάδες, όπως και σίγουρα να βρίσκονται, είναι ΠΑΟΚ Άρης. Δεν είναι ΠΑΟΚ Ίσαστος. Είναι ντέρμπι. Ναι. Έτσι. Και είναι ντέρμπι με δύο ομάδες που βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως πιο δύσκολη της ιστορίας στο άθλημα. Οπότε, αυτό το οποίο λες, το οποίο ισχύει προφανώς, έτσι, όταν όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι υποκρίση, όταν αυτή η οποία είναι υποκρίση είναι και απλήρωτη, έτσι. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι ότι όλα είναι καλά και ok, μπορεί να φύγω. Είναι το μπορεί να φύγω και είμαι και απλήρωτος. Και προετοιμάζονται για ένα τέτοιο match, προφανώς η προετοιμασία γίνεται με εμπόδια.
Και όπως νομίζω μαζί το συζητούσαμε και την άλλη φορά που λέγαμε ότι το να έχει το Πανατάκι 9.000 κόσμο προφανώς και θα βοηθήσει πολύ. Αλλά σε πρώτη φάση θα είναι πρωτόγνωρο και του δικού μας. Παραπάνω πίεση. Βέβαια, άγχος. Από την ήδη υπάρχουσα, έτσι. Εγώ στο Ηρακλής πάω και αυτό φοβόμουν πιο πολύ. Ναι, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ναι, τι θα έχει άγχος. Σου λυμάσαι το win situation είναι τώρα αυτό, δεν είναι. Ναι, είναι τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες να διαλέξουν με την κατάσταση στην οποία είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, με όλα όσα γίνονται, είναι πολύ περίεργο το πώς θα είναι την Κυριακή. Και εγώ βάζω και ένα ακόμα σε αυτό που λέμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει καμιά ομάδα που πνευματικά είναι πάρα πολύ αδύναμη αυτό το ρόλο που έχει και έχει 5-4 ήττες. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να μαθηρεύει για τον ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο. Και μάλιστα σε αντίθεση με τον Άρη, ο οποίος βλέπεις ότι παρά τα δικά του θέματα, ηρεμία, ησυχία, δεν ακούστηκε τίποτα. Στο λαού. Όπως θα έρθει και αλλιώς, το ξέρουμε πολύ καλά και όλα και τα προηγούμενα χρόνια, που δεν ήταν τα παιχνίδια τέτοια να παίζεις, δηλαδή για την παραμονή στην κατηγορία. Ναι. Ότι πάντα η πίεση λίγο παραπάνω θα γίνει δούχο. Σε ό,τι φάση και να τα παιχνίδια. Σίγουρα. Είτε ήταν play-off, είτε ήταν κανονική περίοδος. Είτε παίζοντας, ξέρω εγώ, η τρίτη τέση ή οτιδήποτε. Πάντα ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν. Η παραπάνω πίεση του γηπεδούχου. Μα και ο Άρης στην έδρα του θέλει να υπερασπιστεί για να σωθεί και ο Άρης. Να κάνει 6-7 και να σωθεί. Τον ΠΑΟΚ τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα πίεση που κάνουν το παιχνίδι γυναικείο πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι αν κάποιος από τους δύο, προφανώς και οι δύο έχουν μια κάποια πίεση, έτσι, απλά πιστεύω θα πάρουν περισσότερο το μέχρι και εκείνη. Να δούμε. Τώρα, αν δύο μπράβο την Κυριακή και μου πουλήσει 25 πόντους. Θα το ισορροπήσει ο κόσμος, πιστεύω. Όπως έγινε στο Ιβανόφιο. Ναι. Ωραία. Okay. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Νίκο. Λοιπόν. Μείον 7,5 Στέργιο. Μείον 7,5 σε ντέρμπι. Πολλά είναι. Λες να φύγει το μάτς πολύ. Δεν με ενδιαφέρει κόστο αν θα φύγει, αν θα έρθει. Και 1,28. Ας κερδίσω και 21-20. Σωστό. Δεν με νοιάζει πλέον. Πινκ-πονγκ αυτό θυμίζει. Πινκ-πονγκ. Ή όπως το θρηλυκό μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 50-48 νομίζω. Με Βράγκοβιτς και τα λοιπά. Στο κλειδό του Sporting. Τα καταφέρατε, παιδιά, ναι. Στο κλειδό του Sporting, ναι. Που ανέβαινε ο Βράγκοβιτς στα Κάγκελα. Οι δύο καταστροφές του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, διαφημίσεις από τώρα. Ναι. Τώρα πάμε και να πούμε εντάξει. Ρε παιδιά. Υπενθυμίζω, γιατί από Παρασκευή θα ψάχνεστε όσοι δεν έχετε διαρκεία. Είτε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, είτε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Κλειάνης Βικελίδης. FM κενό Άρης, ονοματεπώνυμο στο 54526. Και τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Κυριακή στο Παλατάκι. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526. Και αυτό η κλήρωση δύο λεπτάκια πριν τις δύο. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν Dialog. Για όσους ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια. Μιλάτε και διαβάζετε άψη στα γερμανικά. Μπαίνετε στο dialog.gr, βλέπετε τι προϋποθέσεις πρέπει να έχετε για να πάρετε μια θέση στη μηχανή της Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις δεν αφορούν πολλές μέσω τηλεφώνου. Είναι στάνταρ αυτό που σας λέω. Πάρα πολλά προνόμια, τουλάχιστον 1.100 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, πάρα πολλά μπόνους και ακόμα και εβδομάδα. Η εκπαίδευση τριών εβδομάδων είναι πληρωμένη από την Dialog. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε σε αναμονή για τους διαιτητές. Νομίζω μπορεί και να βγουν μέχρι τις 2 που θα έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή και να πούμε λίγο περισσότερο σε κλίμα ποδοσφαιρικού. Και μπάσκετάρι θα πούμε. Και μπάσκετάρι. Βέβαια, τι ελκλάσικο έχουμε. Αλλά νομίζω ότι. Αργιανάρα θα τα πω και μετά θα διπλό στο κρατικό και τέτοια Στέργιο. Ναι, και έπεσε μετά Στέργιο. 30 έπαιξε από τον Ερακλή. Άσχετη. Οι μεγάλες ομάδες Κώστα ο Σμιθ, δεν πέφτουν είναι, ποτέ. Ακόμα που ψάχνουν τον Σμιθ. Πού είναι ο Σμιθ, θα μου πείτε. Το ξέχασε ο κότς. Χοντρό αυτό. Χοντρό. 24 πόντους πήγε το μάτς. Και μετά ρίξαμε ταχύτητα, παιδιά. Οι μεγάλες ομάδες Κώστα δεν πέφτουν ποτέ. Κώστα. Όπα. Δεν πέφτουν οι μεγάλες ομάδες. Είναι η εκπομπή Πέμπτη στο χωριό με τον Χρήστο Ψαλτίδη και τον Κώστα Κούση και τον Στέλιο Ναζασιάδη. Κομματάρες, Χρήστο. Ο χρόνος άλλαξε, οι μουσικές επιλογές παραμένουν άθλιες. Δεν αλλάζει αυτό. Πρώτον, το επέλεξε ο Γιωβάνοβλου. Άθλιες ή. Όχι, καλό είναι. Δεύτερον, το παίρνω πίσω. Είναι καλή επιλογή. Καλό είναι. Εξαιρετική επιλογή. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Και θα το καταλάβεις τώρα. Α, ναι, τώρα θα μπει δυνατά. Ναι, τώρα ναι. Ο Ζαγόρας βάζει κάτι ωραία. Κάτι της ηλικίας μας, Γιώργο. Λοιπόν, τα είπαμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ήρθε ο παίκτης που θα βάλει 30 πόντους στον Άρη.
ο Bobby Brown. Διπλό είναι το μάτς. Ούτε πέντε δεν θα βάλει. Χρήσατε διπλό είναι το μάτς. Μην αγχώνεσαι. Το θυμάστε τον Bobby Brown όταν πήρε το διπλό μες στο κρατικό. Το κρατικό, το κέντρο. Κρατικό. Το κέντρο λες. Κρατικό. Ένα κρατικό έχουμε ξαναδεί. Ναι, κρατικό. Στην Εγνατία. Ένα γήπεδο έχει ο ΠΑΟΚ ιδιόκτητο. Πώς είναι και υπάρχει ένα κρατικό στο κέντρο. Πληρώνει ένφια. Πληρώνω. Δεν πληρώνει. Έχει την νομή και τη χρήση. Ρεύμα, λίγο. Ρεύμα. Την πραγματικότητα, αυτό το ψεύτη των 164 που μου λέει ότι την ΚΕΔ λέει την ορίζουν η UEFA. Όχι, ψεύτη λες ένα. Ναι. Α, και εσύ το λες ψεύτη. Ποιος την ορίζει? Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Την ΚΕΔ, ναι ρε παιδιά. Η ΚΕΔ και ο Αρχιδιετής. Υπάρχει επιτροπία. Όχι, την έχω και τσενώσει. Ποια UEFA, την UEFA Μάφια? UEFA Μάφια. Δεν γίνεται η UEFA Μάφια να είναι UEFA Μάφια εκεί και να είναι εδώ UEFA καλή εδώ. Άρα δικαιώνει τη θέση του Ολυμπιακού. Που λέει ότι ο Περέιρα και αυτοί που τον ορίζουν είναι μάφια. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Δεν άκουσα. Στο ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Χρήστα Θεάρη, ποδόσφαιρο ρεπορτάζ. Δεν σ' αρέσει αυτό? Όχι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα για να είμαι. Ωραία. Lounge. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ του Σάββατο του Κλέδη Βικελίδη. FM και ενώ Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526. Και τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Κυριακή στο ΠΑΟΚ Sports Arena. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Για το Άρης ΠΑΟΚ θα έχουμε και το απόγευμα να πω στις 5 στο All About Aris On Air. Θα έχουμε εισιτήρια και εκεί. Έτσι που τα κάναμε. Ο Γκάμα θα το βάλει τον γκολ. Καμπατοθείτε από το εργαστήριο. Το πρώτο. Παίζει. Παίζει. Ο Γκάμα. Ντουρμισάει, παίζει. Στέργιο, συγγνώμη. Παίζει ο Ντουρμισάει. Άντε. Ωραία. Αυτό θα το καρφώσει και θα έρθει από κάτω και θα λέει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Στον 164 το αφιερώσει. Χρυσαθέ. 1-1 θα λήξει το μάτς. 1-1. 1-1. Ανακοίνωση έχει βγάλει η Λάρισα κατά των διαιτητών. Αποκλείεται. Οι διαιτητές γνωστοποίησαν ότι θα έχουν εχθρικές διαιτησίες εναντίον μας. Δηλαδή τι είπανε. Ωραία, βαριέμαι και να διαβάσω. Είναι... Περίμενε λίγο, μπορεί να γίνει από το Λάρισα Άρης αυτό. Πας και ευνοηθώ και σε κανένα μάτς. Λόγω της μήνυσης που δεν απέσυρε. Καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους, λέει, τους κύριους κυρίους Περέιρα, Μάριν, Τριτσόνη, Κουκουλάκη. 100% γραμμή Σάββατο Δωρίδη που καθιστά όλη την κοινωνία υπεύθυνη. 100% θα τον παίζουν. Θα μας πείτε του Άρη ποδόσφαιρο το ρεπορτάζ. Ναι, ρε φίλε, τι θες να σου πούμε. Παίζουμε σε αγωνιστικά. Τι αγωνιστικά? Παίζουν τι όλοι, δεν παίζουν, ποιος δεν παίζει. Λοιπόν, θα σου πω. Αγωνιστικό ρεπορτάζ σου δώσω τώρα. Αυτό τα δίνουν όλοι, ρε φίλε. Εντάξει. Μια ερευνητή βγήκε Στέργιο. Όχι ακόμα, χρήσατε. Το ελέγχουμε. Το ελέγχει. Να κάνω μια πρόβλεψη. Είναι ανάμεσα σε Παπαπέτρου και Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο είναι ο διαιτητής. Ντροπή θα είναι ο Σιδηρόπουλος. Ο Παπαπέτρου πρέπει να μπει. Σιγά μην μπει και ο Αργύρης. Βασικά πρέπει να μπει ξένος, αλλά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παίζουν όλοι. Και σημασία έχει και ποιος θα είναι στο βαρ. Εγώ νομίζω παίζουν αυτοί οι δύο γιατί θα είναι ο ένας βαρ, ο άλλος τέτοιο. Πολύ πιθανό. Λοιπόν. Παίζουν όλοι. Όχι, δεν παίζουν όλοι. Μάλλον δεν θα είναι ο Τόνσο. Ο συνήθως έχει το πρόβλημα στη γάμπα. Ο Ντιγκινί που ήταν ένα θέμα τις προηγούμενες μέρες είναι κανονικά στις προπονήσεις από εχθές, οπότε θα είναι στη διάθεση του Ένινγκ. Ο Ντουρμισάη θα είναι στη διάθεση του Ένινγκ. Αν θέλει να τον χρησιμοποιήσει ή όχι θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι κεφαλιά και γκολ. Γελάμε εμείς, αλλά έχει 7 μάτς μέσα σε 20 μέρες ο Άρης, οπότε χρειάζονται αρκετά πράγματα για να γίνουν. Θα παίξει στην Ξάνθη ο Πώς? Θα παίξει με την Ξάνθη. Εγώ νομίζω θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, εικάζω ως αλλαγή όμως, όχι ως βασικός. Για να βάλει το 2-1 Στέργιο. Mm-hmm. Για να χτυπήσει το πέναλτι και να μην το στείλει πάνω στο Πασχαλάκι. Από ελεγχόμενη θέση offside ήταν, παιδιά, θα δείτε. Και θα το. Θα είναι αμφισβητούμενο. Μέχρι στιγμής γίνεται το αντίθετο. Και θα στον γίνει χαμός. Μέχρι στιγμής Κώστα γίνεται το αντίθετο στον Άρη. Φάσεις με βαρ. Φάσεις με βαρ που φαίνεται ότι είναι υπέρ του Άρη και δεν τις δίνουν. Μέχρι στιγμής γίνεται το αντίθετο. Λοιπόν. Αυτούς που χαϊδεύουμε, αυτούς διαιτητές. Ποιος δεν παίζει άλλος? Ο Τόνσο μόνο δεν παίζει. Ναι. Άρα είσαι πλήρης σχεδόν. Ναι, νομίζω ότι είναι πλήρης. Λογικά θα πάει με το Ρόζ πάλι δεξιά. Ποιος παίζει αριστερό εξτρέμ στον ΠΑΟΚ? Βιερίνια. Δεν νομίζω ότι θα τον βάλει το Βιερίνια. Αλλαγή θα τον βάλει. Ό,τι έκανε με τον Ολυμπιακό πιστεύω θα κάνει. Αλλαγή. Δεν θα τον βάλει από την αρχή. Και θα φάει πολύ κλωτσιά, πες του. Στέλνει. Λοιπόν. Επειδή ο Ελκαντουρί είναι. Α, έχει και εξαιρετικά αμφίβολο. Ναι, να μην πω ότι θα παίξει. Ο Καρουντί. Νομίζω ότι θα παίξει ο Βιερίνια. Μάλιστα. Άρα θα έχει το Rose από εκεί. Μάλλον θα μείνει Δελιζήσης Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας. Ωραία. Κόρχου τα αριστερά, Κουέστη τα ξένα τα δοκάρια, Ματίγια με Σάσα στο κέντρο. Δεξιά Φέτφα. Ποιος παίζει τι κλωτσιά αριστερό μπακ, ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης.
Δεξί μπακ. Ο Μάτος. Στο Μάτος για να πάρω κόκκινη. Έτσι. Λοιπόν, θα τον βάλω από τα αριστερά. Η Ντέγε στην κορυφή και δίπλα του ο Λάρσον. Η μόνη έτσι περίπτωση που μπορεί να. Και γκάμα από τα αριστερά. Η μόνη περίπτωση για να διαφοροποιηθεί αυτό είναι να αποφασίσει να βάλει τον Ντουρμισάη από την αρχή. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει να βάλει. Γιατί αυτό προσανατολίζεται να κάνει. Να ενημερώσω όσου γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και κρίνουν ακόμα και τι μεταγραφέ μα ότι και καλά δεν τον θέλαμε τον Ντουρμισάη. Ότι δεν είναι ίδιος παίκτης με τον Ιντέγε και παίζει πίσω από τον Ιντέγε. Και θα μπορεί να παίξει πίσω από τον Ιντέγε. Ή μπορεί να παίζει και μπροστά από σιγά τον Ιντέγε. Σιγά μην παίξει με τον Πάο, χρήσατε με Ιντέγε, Ντουρμισάη. Αυτό επειδή είναι το πρώτο μάτς, λέω. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν που προσανατολίζεται να κάνει ο Ένινγκ, ήδη το έχει κάνει να το βλέπετε. Παίζει με δύο μπροστά. Παίζει ένα ιδιόμορφο 4-4-2 oh. κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ο δεύτερος παίκτης είναι ο κοντός, είναι ο Λάρσον. Αυτό που προσανατολίζεται να κάνει, γιατί είναι και γρήγορο ο Ντουρμισάη, είναι να παίζει με δύο τέτοιους ψηλούς. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, ο Άρης προσπαθεί να αποκτήσει μια δύναμη σε κάτι που δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Που δεν έχει τη δύναμη, δεν είχε τη δύναμη μέχρι τώρα στα στημένα, γιατί ήταν πολύ κοντή ομάδα. Με τη στιγμή όμως που πάει ο Ρόους δεξί μπακ και μπαίνει ο Δελιζήσης στο κέντρο της άμυνας. Και μπαίνει και ο Ντουρμισάη, δεν λέω για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, λέω γενικότερα από εδώ και πέρα. Μπαίνει και ο Ντουρμισάη στην εξίσωση. Αντιλαμβάνεις ότι αμέσως έχεις δύο πολύ ψηλούς ποδοσφαιριστές για τις στημένες φάσεις που δεν είχες πριν. Αν σε αυτό προσθέσουμε την πολύ καλή παρουσία του Βέλεθ στα στημένα, του Ρόουζ και τα καλά χτυπήματα που έχει ο Ματίγια, θεωρώ ότι αυτό προσπαθεί να πετύχει ο Ένι, για να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο, να δυναμώσει δηλαδή ο Άρης στις στημένες φάσεις, γιατί κερδίζει παραδείγματος χάρη 15 κόρνερ. Και από τα 15 corner κάνει μία φάση. Γιατί ποιος θα πάρει κεφαλιά, ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης, ο Μπρούνο Γκάμα, ακριβώς. Όταν τώρα όμως έρχεται μια ισορροπία με Νανάκια και Γίγαντες, μια ταχύτητα που υπάρχει δεδομένη με Φετφατζίδη, Γκάμα κτλ. Και Λάρσον, και υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πλέον θα βοηθήσουν τον Άρη σημαντικά στις στημένες φάσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Πάοκ έχει μεγάλη δύναμη. Δεν ρωτήσω αν κάνω λάθος. Στα στημένα, γιατί έχει και ψηλά στόπερ. Αλλά και γενικότερα οι παίκτες του δεν είναι κοντοί. Ακόμα και ο Άκμο, Σβιντερσκι, ακόμα και ο Γιαννούλης δεν είναι παίκτες του κοντούς. Έτσι. Τα χάφτο επίσης είναι ψηλά. Ενώ ο Άρης έχει χάφτο Σάσα. Βέβαια ο Σάσα έχει βάλει γκολ με κεφαλιά. Έχει να κάνει περισσότερο χρήσιμο με την ικανότητα. Δηλαδή ο Κρέσπο δεν είναι πρωτομπόι. Είναι κανονικός όμως. Δεν είναι Φετφατζίδης. Έχει έφεση, δεν είναι Λάρσον. Αυτό λέω. Ο Άρης έχει πολλούς τέτοιους γρήγορους μπαλαδόρους κτλ. Αλλά στις στημένες βάσεις γιοκ. Έτσι, τι να κάνει, να πηδήξει για κεφαλιά. Στο ένας παίκτης 1.75 θεωρείται ψηλός. Όχι, θεωρείται κανονικός. 1.80. Το 1.80 είναι προς το ψηλός και μετά το 1.85 είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή τα στόπερ το 1.80 και το 1.85 είναι μια χαρά. Είναι νομίζω το ιδανικό. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω περισσότερο τερματοφύλακες είναι πάνω από το 1.90. Σπάνια βλέπεις παίχτη. Εκεί είναι ο Δελιζήσης, ο Ριζβάνης, κάποιοι τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι. Ο Βαρέλα πόσο είναι. 85-86. Και φαίνεται. Να σηκώνεται λίγο. Ναι, και φαίνεται τέτοιο ρε φίλε. Και φαίνεται θηρίο. Το 1,85 λοιπόν είναι πάρα πολύ. Άρης ο Χατζερίδης, παλίκαρος στο 1,97. Άρης το Γιώργο. Ο Χάτσε. Ο οποίος πήγε σε μια ομάδα και έφυγε πριν παίξει. Πάμε και στο ΠΑΟΚ, είπαμε τα θέματα, Αστέριο. Αυτό το αγωνιστικό, κάτσε να δούμε αν έχει κάτι άλλο. Όχι, θα δούμε τώρα. Σημερινή προπόνηση θα κρίνει εν πολύ στο σύστημα. Είναι λίγο περίεργο το momentum. Από τις διακοπές τώρα, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μια εβδομάδα τους παίκτες τους είχαν πέντε μέρες, πόσο ήταν Στέργιο, τους είχαν βόλτα. Γύρισαν από τη βόλτα, κάνανε πρωτοχρονιά. Κρασιά, αυτά, πυροτεχνήματα κλπ. Και σου λέει, οπ, παίζεις Άρης ΠΑΟΚ. Έλα, εντάξει, επαγγελματίες. Επαγγελματίες είναι, αλλά είναι και άνθρωποι. Κόσμο μαζί τους και εντάξει. Είναι και άνθρωποι. Και τι να κάνεις. Λέω και για του Άρη και για του ΠΑΟΚ, λέει, φίλε. Είναι και άνθρωποι όμως. Εδώ εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή και κουτουλάμε. Σκέψου αυτοί πρέπει να παίξουν μπάλα. Θα μου πεις και να προπονήσεις κανονικά λοιπόν. Την εβδομάδα. Εντάξει. Απλά δεν ξέραν αν θα παίξουν. Γιατί άμα ξέρεις ότι θα παίξεις, μπαίνεις, κατεβάζεις το κεφάλι και λες: εδώ οι περισσότεροι έχω την αίσθηση ότι λέγανε εντάξει, δεν θα γίνει το. Πάμε, εντάξει, μα. Θα δούμε. Αυτή ήταν η αίσθηση που υπήρχε, ότι δεν θα παίξουν. Τέλος πάντων. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, Σέργιο. Το ευχάριστο είναι ότι ο Βαρέλα είναι ετοιμοπόλεμος, άρα μαζί με τον Νίγκαζον θα είναι δύο στόπερ. Ο Κρέσπο έκανε τις προηγούμενες μέρες ατομικό, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Λογικά έχει τελειώσει η προπόνηση, θα έχουμε και ενημέρωση στα επόμενα λεπτά. Αλλά η παρουσία του Ίγκα στον τελευταίο διάστημα έχει απαλλάξει το Φερέιρα από τον πονοκέφαλο. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Βαρέλα και Κρέσπο. Μια χαρά θα είναι και το δίδυμο Βαρέλα-Ίγκα στον. Νομίζω τελικά θα είναι
οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Έχουν παίξει ποτέ αυτοί οι δύο μαζί? Στο τελευταίο μάτς. Εκτός έδρας έχουν παίξει αυτοί οι δύο μαζί? Όχι. Έχουν παίξει μόνο κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολη στον περσινό ημιτελικό. Στο λέω γιατί. Πρωτάθλημα δεν έχουν παίξει μαζί εκτός έδρας. Στα δίδυμα του Άρη, ας πούμε, μπορώ να σου αναλύσω ποιος παίχτης ταιριάζει με ποιον. Ποιος είναι με αριστερό πόδι, με δεξί πόδι, κατάλαβες. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, ο Βαρέλα και ο Έγκιασον παίζουν στην ίδια θέση και είναι ο Κρέσπο στην άλλη. Ή. Δηλαδή, ποιον θα αναπληρώσει ο Έγκιασον αύριο, τον Κρέσπο? Τον Κρέσπο. Άρα στα προηγούμενα μάτσα αναπλύνουν τον Βαρέλα. Ναι. Εννοώ σε θέση. Δεξιά παίζει ή αριστερά? Ο Έγκιασον. Ναι. Δεξιά. Η κανονική του θέση είναι δεξιά. Τώρα τι θα παίξει? Αριστερά ή δεξιά? Κατάλαβες τι λέω? Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν το λέω τόσο καλά, αν βέβαια. Όχι, μία. Ποιο είναι αριστερό? Λέω ότι στον στόπερ παίζει ένα ρόλο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σου το πούμε στον Άρη. Στον Άρη, ο Βελιζήσης δεν μπορεί να παίξει αριστερά τόσο εύκολα όσο παίζει δεξιά. Κατάλαβες. Ο Ρόους δεν μπορεί να παίξει δεξιά και ο Βέλεθ αριστερά. Άρα και τα ντουέτα. Απλά θέλω να δω κατά πόσο επηρεάζει στην ουσία του πράγματος η απουσία του Κρέσπου. Καταρχήν θα υπάρξει η απουσία του Κρέσπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει απουσία αυτό. Γιατί εγώ λέω ότι θα παίξει ο Κρέσπου στο τέλος. Θα παίξει Κρεσπάρα. Κοίταξε με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Δεν θα παίξει. Ναι. Όταν εχθές είχε κάνει ατομικό, δεν θα παίξει. Αν σήμερα προπονηθεί κανονικά και αύριο κανονικά, εννοείται πως θα παίξει. Τι είπα για το Δέλη, αριστερά ή δεξιά είπα? Αριστερά. Αριστερά παίζει, δεξιά δεν παίζει, ναι. Σωστά. Αν θα είναι καλά ο Κρέσπο, το θέμα είναι θα αφήσει το Βαρέλα ή θα έχει πάλι τον Νίκο, που για μένα. Ο Βαρέλα είναι... τι είχε γι' αυτό, είχε πρόβλημα γι' αυτό. Τραυματίας, δύο μήνες ήταν. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Απλώς του έφαγε τη θέση ο Κρέσπο, τελευταία μας ήταν καλά, απλά δεν έπαιζε ο Βαρέλα. Γιατί διάβαζα, έκανα ατομικό τις προηγούμενες μέρες ο Βαρέλα, κάτι τέτοιο διάβαζε το ρεπορτάζ. Έχει κάποιες μικρονοχλήσεις, τις ξεπέρασε, δεν έχει πιο θέμα. Το θέμα τέλος πάντων του ΠΑΟΚ είναι εκεί. Μήπως είναι απλή το εκεί, το λέτε. Σπίτι τα λέτε, κρύβεται. Σπίτι αγοράζει. Αγόρασε σπίτι και. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί το καλοκαίρι έρχεται στον Άρη. Ηρακλή έρχεται. Football League 2. Ο Ζαμπά κάνει μόνο του. Football League 4 είσαι. Ερχόμαστε, παιδιά. Ο Ζαμπά κάνει μόνο του. Ο Βέρμπλουμ κάνει μόνο του. Ο Βέρμπλουμ κάνει μόνο του. Ναι, είναι σε διαδικασία σε λίγες μέρες να επιστρέψει με την ομάδα. Συνταξιοδότηση. Να επιστρέψει με την ομάδα. Πότε λύγει το συμβόλαιο να πανηγυρίσει? Έχει ακόμα. Δεν λύγει φέτος. Έχει κι άλλο ένα. Έχει. Κι άλλο. Θα παίξει το χρόνο, ρε. Θα παίξει το χρόνο. Όλη την τουρία ατομικό θα δούμε πώς θα πάει και με αυτόν. Εγώ νομίζω, παιδιά, για να μην το κουράζουμε, ο Ζίβκοβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Γιαννούλης. Βάλ τον Πασχαλάκη. Όχι. Καλά, βάλ τον Ζίβκοβιτς, για 7 τελευταία φορά που ήρθε. Θα έχει τέτοιο. Θα δούμε πώς θα είναι τα δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Αλλά όποιοι και να αγωνιστούν, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα ο Δικέφαλος. Ένα γκολ θα φάνε. Δεξιά θα είναι ο Λιμιός, αριστερά θα είναι ο Βιερίνια. Ο Μαωρίσιο μαζί με το Μίσιτς, οι δύο κεντρικοί χαβ. Ο Πέλκας ή ο Μπίσεσβαρ πίσω από τον Σβιντέρσκι. Εγώ νομίζω ότι θα είναι καλύτερο για να παίξει ο Πέλκας παρά ο Μπίσεσβαρ. Εκτός αν το νέο Πέλκα έτος, ο Μπίσεσβαρ παρουσιαστεί διαφορετικός. Ο Μπίσεσβαρ του 2019 είναι πόνος για τα μάτια. Θα τον βγάλει, λες, τον Μπίσεσβαρ? Το μπορούσα. Φάγατε το παιδί τον Παλαδόρο αυτό, να. Τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Την παιχτάρα αυτή. Είναι για μένα ο πιο ποιοτικός μέσος του ΠΑΟ. Τώρα. Αλλά σε όσα μάτς αγωνίστηκε, πλην αυτόν που μπήκε από τον πάγκο, ο Μπίσεσβαρ δεν βλεπόταν. Νομίζω ότι ο Πέλκας σε αυτό το μάτς θα είναι πιο χρήσιμος και να μπει ο Μπίσεσβαρ σαν αλλαγή. Αίτητοι είστε με τον Μπίσεσβαρ, παιδιά. Με όλους είμαστε αίτητοι. Άρα τι είστε ο Μπούλης? Επειδή είναι λίγο μπόμπος. Στόχος είναι να φτάσουμε με τα 100 μάτς αίτητοι. Τώρα πόσα είστε? 51. Πόσα θα μείνετε? Εδώ θα σταματήσει. Εδώ έλεσε. Και σου είπα πώς. Με αφιζητούμενο. Και να φρίζουν τους διαιτητές, ναι, που λένε, ναι, ναι, τώρα με τα παιδιά μη και τα λοιπά. Με αφιζητούμενο. Ναι, χρειάζεται ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο πρέπει να γίνει. Τόσα κάνετε. Για να έχουμε τη Δευτέρα ωραία εκπομπή. Ο Πάο Κώστα έχει μάθει να, τη Δευτέρα να βλέπει τα λάθη του. Φώτα μετά είναι. Καλά εσύ? Έχει, ναι. Καλά περάστε. Τι έχει? Ποια αγωνιστική είναι? Πάω να βουτήξω για το Σταυρό. Μετά από Άρης Πάο και Πάο Κάρισε τρελή. Είναι αργία. Δεν υπάρχει αργία. Όλα τα ραδιόφωνα δουλεύουν, Κώστα.
τον κόσμο. Κανονικά. Ναι. Εσείς τον δουλεύετε τον κόσμο. Εμείς λέμε την αλήθεια. Ωραία. 17η αγωνιστική είναι αυτή. Αυτή είναι η 17η. Ωραία, δεν έχει βγει ακόμα διαιτητής. Τα σκέφτεται το Περέιρα. Ότο Καλογεράς μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κορυφαίος Ότο Καλογεράς. Κορυφαίος Ότο Καλογεράς. Σέρβις Ανοπείο Βαφείο Ανταλλακτικά Αυτοκίνητο Αντικατάστασης. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27. Στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδο 19. Παλάς Συμμαχική Ωραιοκάστρου. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη Ότο Καλογεράς. Πριν από κάθε ταξίδι, για υπεύθυνο έλεγχο, για ασφαλείς και καλές μετακινήσεις τώρα που έχουμε και διακοπές. Και όλο και κάποιος θα θέλει να φύγει τώρα. Τα φώτα και τα λοιπά προλαβαίνουμε. Χρήσατε, δεν πήγαμε πουθενά. Πάμε ένα Μέτσοβο. Και τα λοιπά. Δεν με πήγε πουθενά. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Άρης η Πάουκ. Μάνα σου και τέτοια. Άρης Πάουκ έχει Κώστα. Τι έχει? Άρης Πάουκ. Και που πάτε, τι κάνετε. Σωστό. Και που πάτε, τι κάνετε. Πάτε, βλέπετε τα μάτς και δεν κάνετε τίποτα. Και όταν τελειώνει το μάτς μετά, γιατί δεν έρχεσαι σπίτι, πού πάτε μετά. Μετά πάμε να γράψουμε. Τι να γράψετε, αφού οι άλλοι τα γράφουνε. Στη μαμά μου πάω μετά. Στη μαμά μου. Λοιπόν, και γιατί κάθεστε μέχρι τη μία η ώρα εκεί. Και γιατί κάνετε. Είσαι μουτρωμένος, Χρύσανδε. Ναι, μπράβο. Μετά τα πάω Κάρης. Και τα λοιπά. Μετά τα πάω Κάρης τρεις φορές δεν ήμουν μουτρωμένος. Ή μάλλον ήμουνα. Γιατί τρεις φορές ναι. Έπρεπε να κερδίσω ήρθε χ. Έτσι. Μετά το πάω Κάρης. Με offside στο 96. Δεν έχει σημασία. Δεν ήταν offside. Με στο 96. Έλα. Δεν ήταν offside. Στο 98 που βάλαν τον κόλ. Στο 98. Όχι, για το περσινό μιλάμε, Χρύσανδε. Ποιο? Που πήρε το βαθμό πέρυσι. Μα, δεν υπάρχει. Όπως δεν υπήρχε κάρτα, όπως Σαραϊδάρης είπε, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, το δολοφονικό τάκλινγκ του Γεωργιάδη, δεν υπήρχε offside. Ο υπάλληλος, ο φίλος μας, εννοείς. Είναι, δεν είναι. Εντάξει, είναι. Γούστο του και καπέλο του. Φυσικά. Λοιπόν. Και διαφημίσεις. Και διαφημίσεις, αλλά και Mr. Gold. Τρία εισιτήρια δίνουμε για το Άρης ΠΑΟΚ. FM και ενώ ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54526, γράψτε και τη λέξη Άρης. Αν θέλετε εισιτήριο για το μπάσκετ, πάω Κάρης δηλαδή, γράψτε τη λέξη ΠΑΟΚ με την ίδια διαδικασία. FM και όνομα τεπώνω, αποστολή στο 54526. Έχετε ακόμα 25 λεπτάκια. Mr. Gold, ποιότητα, σωστή τιμή, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Και κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έτσι. Mr. Gold, κορυφαίοι, 628-586 το τηλέφωνο, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το πρωί, μεσολογίου 2. Στις ΣΥΚΕΣ. Είτε είστε στα δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο, γιατί εξυπηρετούμε και στο κέντρο. Έχει, λέει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο Κώστα, 22χρονο μοντέλο. Τι θα έχει, τι θα έχει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Όχι ένα, πρέπει να έχει όλο το πρακτορείο αυτό. Τι θα έχει. Εάν δεις τη σχέση, φίλε, του Λεωνάρντο τα τελευταία 20 χρόνια, πραγματικά δεν έχω λόγια. Ναι, είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Είναι όλες μία και μία. Εδώ, ρε φίλε, έχουν οι διπλάσια από μένα. Σε ναι. Ηλικία και κιλά. Έτσι, έτσι. Δεν θα έχει αυτός. Φυσιολογικό. Εδώ έχουν κάποιοι φίλοι μου 22 χρονών τώρα. Δεν θα έχει αυτός. Αυτοί βαριούνται και όλα το αλλάζουν. Παλιότερα, μετά από ένα διάστημα. Ναόμι Κάμπελ και Ζιζέλ και τώρα έχουμε στις 22 χρονών. Βαριούνται και τα αλλάζουν μετά από ένα διάστημα. Α, εμείς τα τετριμένα κατά. Βάλε τον Μπιμπελό λίγο να ακούσουμε. Ποιο? Τον Μπιμπελό. Μπιμπελό μου, Μπιμπελό. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Είναι τέτοιο, είναι μελά. Δεν παίζουμε πια για τα τραγούδια. Γιατί? Είναι ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό. Θα βάλουμε Φέρι. Ήταν στο μαζί. Πήγε πολύ καλά. Α, με τον Αντίπα, ναι, είδε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος Ολυμπιακός, δηλαδή στέργιο πάλι Αριανού. Αριανού, βέβαια. Κατάλαβε τη σύνδεση, τι γίνεται, μέχρι και εκεί υπάρχει τέτοιο. Και Sky με Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε καλά τα εισιτήρια, χρήσατε για το Άρης ΠΑΟΚ. Τι καλά να πάνε. Υπενθύμηση. Όχι, υπενθύμηση. Τι να πάνε καλά. Τρει-τέσσερι μέρε δεν πούλησαν. 30 μέρε θα κλωτήρανε, χρήσατε τα εισιτήρια του Άρης ΠΑΟΚ. Φίλε, δώσανε τότε, αλλά εδώ και μια εβδομάδα δεν έπαιρνε κανένα. Σου λέει δεν θα γίνει το μάτσο. Θα πάω διακοπέ, θα γυρίσω, θα πάρω. Και από τώρα γίνεται το πρωί, από το πρωί γίνεται χαμός. Χαμός, χαμός. Βάλανε και έξτρα εκδοτήρια και τέτοια. Πού πας τώρα, πάνω δεν είχε μόνο τα έξτρα μία στην μπουτίκ, βάλανε και απ' έξω. Χαμός γίνεται από το πρωί. Λοιπόν. Και ο μεγάλος χαμός θα γίνεται απόγευμα τώρα και αύριο. Τι θα γίνει αύριο. Γυρίζουν όλοι βέβαια. Και αύριο. Αύριο. Θα κλείσει το κέντρο αύριο. Ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Ο κόσμος του Ηρακλής ζητάει ενημέρωση, ρε παιδιά. Να πω λίγο πρώτα μια αναφορά, Κώστα, της FIFA. Τι είναι αυτό. Στον ΠΑΟΚ έχει τα ρεκόρ που κυνηγάνε οι ομάδες του 2020. Ναι. Είτε αυτά αφορούν παιχνίδια, είτε γκολ, είναι σημερικά και ο Μέση και άλλα έτσι μεγάλα ονόματα. Και δίπλα στον αριθμό 51 αναφέρει ότι τόσα είναι τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος στην ελληνική Super League. Απίστευτο ρεκόρ το χαρακτηρίζει το FIFA.com. 43 νίκες, 8 ισοπαλίες. Και αν η δύναμη της Θεσσαλονίκης επιβιώσει ακόμα 13 παιχνίδια χωρίς ρατζουνιά, δηλαδή χωρίς ήττα,
ναι, θα φτάσει ο ΠΑΟΚ, λέει, στο τρίτο μεγαλύτερο αίτητο ρεκόρ όλων των εποχών στην Ευρώπη για ομάδα. Άλλα 13 παιχνίδια. Άλλα 7 ο ΠΑΟΚ και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ολυμπιακού που κρατάει από το 74. Αφού είπαμε θα σταματήσει την Κυριακή τώρα, τι. Απλά το σημειώνω εγώ, εντάξει. Κυριακή παίζει μπάσκετ, Κώστα. Την Κυριακή θα έχουμε γράψει ήδη τίτλο Κάει και στα 51. Καλό. Φοβερό Κώστα. Φοβερό Κώστα. Φοβερό. Μα αφού έτσι θα γίνει, τι να κάνουμε. Δεν έχουν βγει ακόμα διαιτητές. Εντάξει, μέσα στην ίδια εκπομπή έχει πει. Διπλό ΠΑΟΚ στο τέτοιο. Έχει πει. Θα καεί το αίτητο. Έχει πει διπλό στο κρατικό. Την ίδια στιγμή έχει πάει 20 πόντους στο κεφάλι. Είναι, έχει σε δύο ώρες. Έμπειρο είναι. Έμπειρος 20 πόντους στο κεφάλι. 30 ο Μπράουν είπε. Διπλό άριστο. Τα αλλάζει από εδώ. Ένα κορμί σα χέρι. Και στο τέλος αυτή τη Δευτέρα, ό,τι είχε γίνει. Τα είπα. Ένα-ένα σα είπα θα λήξει. Είπε και την ισοπαλία. Και την ισοπαλία είπε. Και είπα και του κόρε. Ποιοι είναι. Είπα και του κόρε. Για ξαναπέστο. Ο Γκάμα. Ο Γκάμα. Σε περίπτωση νίκη του Άρη. Ο Ντουρμισάη, ναι, με αφιζητούμενη φάση 2-1, 2-1, ναι. Και από τον ΠΑΟΚ θα βάλει ο Μαουρίστιο. Ο Μαουρίστιο. Ο Μαουρίσιο δεν πρόκειται να βάλει Κώστα. Με σουτάρα. Δεν θα βάλει ο Μαουρίσιο τώρα. Με σουτάρα. Με σουτάρα. Θα παίξει, δεν θα παίζει. Παίζει, αφού τον είπε ο Μαουρίσιο. Παίζει, μια χαρά παίζει. Μίσιτς Μαουρίσιο, θα έχει το Μαουρίσιο. Πιστεύω, ναι. Ωραία. Με σουτάρα. Άρα έχω. Ίσως είναι λίγο απογοητευμένο ο Αγκούστο. Έχω πέντε. Που κλείθηκε στη Βραζιλία την εθνική και δεν τον άφησε να πάει ο ΠΑΟΚ. Που νομίζω οι Βραζιλιάνοι λίγο την εθνική του να αγαπάνε παραπάνω. Λίγο, ναι. Την έχω κάπου. Ήταν στην πρώτη εθνική ομάδα. Μπορεί να τον μην τον αφήσει. Ναι, ναι, γιατί δεν είναι στο καλεντάρι τη FIFA. Α, δεν είναι πια. Άρα δεν είναι. Του προολυμπιακού. Αλλά το να παίξει ένα παίκτη σαν τον Αγούστο που δεν παίζει στη Μίλαν, ναι, στη Ρεάλ, παίζει στον ΠΑΟΚ, να παίξει στην εθνική Βραζιλία K23. Σε Λεσάο είναι ό,τι να είναι εδώ που τα λέμε. Εντάξει, το κάνουν και άλλε ομάδε. Και α, τον Βίλα είπε όχι για ένα παίκτη και μετά κλείθηκε ο Αγούστο στι θέσει του, αλλά και ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Και η Φιωρεντίνα αρνήθηκε για έναν παίκτη. Η Φιωρεντίνα. Το να χάσει ένα παίκτη ένα μήνα, ενάμιση. Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει τώρα, 4 του Ιανουαρίου. Έχει κάποια φιλικά. 16 του μήνα με τέλος του μήνα είναι τα παιχνίδια του προολυμπιακού. Άρα θα έρθει καλό Φλεβάρι. Πίσω. Αντίο. Τέλος. Ανανέωση κανένα, Χρήσανθε. Εκεί στην Α2 που φωνάζατε, Κώστα. Αντίο. Πολύ, πολύ καλό, ναι. Βάλτε μέσα το Σαββίδι να πληρώσετε το παιχνίδι. Δικαιώθηκε. Πώς? Βάλτε μέσα το Σαββίδι να πληρώσει το παιχνίδι. Να πληρώσει και τιμολόγια, σα Κώστα. Μπορεί ο πρόεδρος. Τα 2 δισεκατομμύρια πλαστά τιμολόγια. Όχι, όχι, όχι. 3 δισεκατομμύρια. 5 να πληρώσει πρώτα. 3 πόσα είναι. Τα δικά του να πληρώσει πρώτα. Όχι, ο Ιβάν φταίει για όλο αυτό. 341. Μην τα ανεβάζει. Εκατομμύρια ευρώ. Πλαστά τιμολόγια και. Τα πρόστιμα. Καταρχήν αυτά δεν είναι που κάναμε εμείς. Είναι προσαρτήσει και πρόστιμα. Ναι. Πληρώστε το. Το πρωτογενέ πληρώστε και εσεί. Δώστε με την ευκαιρία να το πληρώσουμε. 6 εκατομμύρια είναι. Έχω, έχω. Έχω. Δεν έχετε ούτε 6 εκατομμύρια δραχμές κόστος. Ούτε 6 χιλιάρικα δεν έχετε. Ευρώ. Ναι. 6 εκατομμύρια. Φέρε μου το χαρτί, θα πάω να τα πληρώσω να ζήσω τα χρέη μου. Άλλωστε σε λίγο καιρό τελειώνει και αυτό το θέμα. Σας ανοίγω τα ματάκια πάλι, σας δίνω την είδηση. Κώστα. Και μετά θα την πληρώσετε όλοι. Κώστα. Θα πάρετε αλαφημί, τι θα κάνετε. Κώστα. Όχι, γιατί να πάρουμε αλαφημί. Κώστα. Μαζί με τον Άρη. Είμαστε φιλαθλητικός. Τις προσφυγές. Δύσκολο, Άρης να παίξω. Δεν μπορεί να μπει. Έχει χάσει επεισόδια. Δεν έχω χάσει. Έχει χάσει επεισόδια. Εντάξει, πες τον Αδαμή να στα λέει σωστά. Δεν είναι. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Έχει χάσει επεισόδια. Θα μπει ο Άρης. Έχει ήδη μπει ο Άρης. Βασικά και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μόνο ο Άρης θα μπει. Πού θα μπει. Μακάρι να μπει. Και καταρχήν ο Άρης χρωστάει όντως 6. Όχι 351. Ο Άρης χρωστάει 50, ξέρετε. 60. 6. 60. Πρωτογενές κεφάλαιο δεν λες. Ναι, και ο Ηρακλής 6. 6. Το οποίο πήγαν στα 4 με 2 προσφυγές που έχει κερδίσει ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Να ξέρεις. Μα τα ξέρω, εγώ σου λέω ότι τόσο είναι. Ωραία, πες τους να ξαναπάρουν τον Γιαννόπουλο τηλέφωνο, να τους τα πει πώς θα τα κάνουν. Τα 400 του Ηρακλή είναι προς αυξήσεις και πρόστιμα. Που κάθε χρόνο, ξέρεις, αυτό τώρα πάει 10%, τα 500 έχουν 550 του χρόνου. Και τη ΔΕΗ να πληρώσει τα αφότερη. Εμείς την έχουμε πληρωμένη. Εμείς την έχουμε πληρωμένη. Διακανονισμένη και πληρωμένη. Εμείς, γιατί είναι, λέει κάπου κάποιος νόμος ότι πρέπει να έχουμε. Άλλος έχει υφέσει τη ΔΕΗ. Εμείς έχουμε γεννήτριες. Που τον πλήρωνε. Πετρελεάρα. Πετρελεάρα, πληρώνω. Πετρελεάρα, 2.000 τη βδομάδα. Πόσο? Έπεσε και το μικρόφωνο. Πετρελεάρα. Φωτοβολταϊκά θα βάλω και ανεμογεννήτριες. Έχετε κανένα πρόβλημα γιατί πρέπει να το δούμε. Δεν κατάλαβα. Τι θα μου τα πληρώνει ο Καμπόι, μήπως πώς το λέγανε. Πρωτέρια θα πάμε. Ναι. Ο Παναγιώτης μας θα τα πληρώνει. Ο Παναγιώτης μας. Σομοιάζεις. Στέργιο. Έτσι. Παναγιώτης μας θα τα πληρώνει. Σωστό. Έχει δίκιο στέλνει. Μπράβο. Συγγνώμη. Μπορείτε να βάλετε και κάποιο ειδικό ποδήλατο έξω. Με 10 άτομα πάνω.
Κινητική ενέργεια είναι αυτό. Το μεταξύ βλέπω. Και καταράχτες. Βλέπω τις τελευταίες μέρες ξεφωνητό στον Μπάνε, Κώστα. Όλοι οι παοξίδες. Ναι, οργανωμένα κιόλας. Αργήσανε. Οργανωμένα. Δεν υπάρχει αυτοί που βρίζαν τον Μπάνε, συνεχίζουν και τον βρίζουν. Δεν υπάρχει ξεφωνητό. Λέω ότι τώρα τον βρίζουν και αυτοί. Όχι, όχι. Θα σας δείξω κάτι κείμενα μετά. Δεν φταίει ο Μπάνε. Στο φινάλε. Ποιο φταίει, Κώστα, εγώ φταίει. Θέλω να πω. Πρώτο Μπάνε φταίει. Όταν είσαι πρόεδρος, ο Κατσαρίς θέλει. Και ο Κατσαρίς θέλει. Ο Κατσαρίς θέλει. Και ο Κατσαρίς θέλει. Άφηνε 10 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου και. Να έφευγε μόνο. Κάθε χρόνο το χρέος ήταν. Δεν τον είχαν αλυσοδεμένο, τον Πάνε, στην καρέκλα. Έφυγε όμως. Καλά, συγγνώμη, και εγώ που σε βάζω. Και ο Πάνε φταίει και ο Κατσαρίς. Εγώ που σε βάζω δεν πρέπει να σε ελέγξω. Να πω ρε φίλε Στέργιο, έλα λίγο ρε φίλε εδώ. Τι γίνεται. Κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, τι γίνεται. Θα μειώσουμε το χρέος καμιά φορά. Πώς το μειώσουμε. Η αποστολή σας ως διοικούς αυτή ήταν. Πρέπει να σωθούμε, πώς θα το μειώσουμε. Καλά, γιατί πρέπει να κάνω ένα εκατομμύριο μπάτζετ, θα κάνω 500 και θα σωθώ και θα το πω. Πάω για να σωθώ. Ναι. Όπως έτος. Και ο Κατσαρίς φταίει και ο Μπάνε φταίει και οι συνεργάτες του Μπάνε φταίνε και όσοι έκαναν όλοι φταίνε. Μικρή ή μεγάλη θητεία όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ο Μπάνε, ούτε μόνο ο Κατσαρίς, ούτε μόνο ο κόσμος που δεν πάει στο γήπεδο. Γιατί ο κόσμος που δεν πάει στο γήπεδο φταίει. Ο κόσμος. Ναι, φταίει. Δεν φταίει μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος ο θέλει, που φταίει, θέλει ο ένα κίνητρο για να πάει. Θέλει κάτι να βλέπει. Πονάει δηλαδή. Θέλει. Ναι, και αυτό. Θέλει κάτι να βλέπει ο κόσμος. Να έχει ένα κίνητρο. Σου λέει τι να πάω. Το απαξιώσανε κτλ. Βέβαια βλέπω και κάτι αναλύσει έτσι χαζές. Δεν βγαίνει ποτέ Ευρωλίγκα και γι' αυτό δεν μπαίνει ο Σαββίδης. Θα βγω και Ευρωλίγκα με τον Ιβάν Σαββίδη. Μια χαρά βγαίνει σε Ευρωλίγκα. Σε δύο χρονάκια. Να, γι' αυτό λέει δεν μπαίνει, γιατί δεν βγαίνει η Ευρωλίγκα. Αυτό δεν είναι νομίζω μια ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα συνεχίσει. Δεν θα μπει ποτέ. Παιδιά, το είπαμε. Θα σε σώσει. Δεν του αρέσει το μπάσκετ. Δεν θέλει να το βλέπει. Θα δώσει 100 χιλιάρικα και θα τελειώσει η ιστορία. Η ατυχία μεγάλη του ΠΑΟΚ αυτή είναι. Ότι δεν του αρέσει το μπάσκετ. Αν του άρεσε το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ θα δει στην Ευρωλίγκα τώρα. Παιδιά, το θέμα είναι άλλο, αλλά δεν το λέω στον αέρα. Άντε, Χρύσανθε. Είπαμε τι θέλει ο Ιβάν να κάνει. Ο πατερούλης συλλόγου. Τι θέλει να κάνει, Κώστα. Δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα. Αυτά είναι εκτιμήσεις δικές μου προσωπικές. Δεν είναι ρεπορτάζ. Ο πατερούλης του συλλόγου. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο. God we trust. Ναι, ο πατερούλης αυτό θέλει. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Αν ήθελε να κάνει αυτό, Κώστα, θα το κάνει ευθέως. Δεν θα περιμένετε άλλους πλαγιούς τρόπους να το κάνει. Εντάξει, γιατί να έρθει σε κόντρα και τα λοιπά και να δείξει ότι είναι διχαστικός και τα λοιπά. Σιγά-σιγά. Αυτή είναι η εκτίμηση του σενάριου που κάνει. Εγώ δεν κατάλαβα. Το σενάριο δεν πειράζει, φήμη που δεν θα βγει ποτέ είναι. Εγώ λέω τώρα μια. Πες να τη γράψω εγώ. Μια προσωπική εκτίμηση λοιπόν. Λοιπόν. Ναι. Άλλο. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα για τα εισιτήρια. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα για τα εισιτήρια. FM και ενώνυμα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Γράψτε Άρης ή ΠΑΟΚ. Γράψτε και το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή στο 54526. Η Βανδίνο all around performer. Έλα, αφήστε. Πολύ, πολύ τέτοιο όμως. Πολύ προώθηση. Φυσικά, το κανάλι του Πατερούλη. Χρυσανθέ. Φυσικά. Και το καινούργιο τραγούδι και. Φυσικά. Τα σοου, όλα, και είναι, όλα αυτά είναι στο κόνσεπτ, Κώστα, στη συμφωνία. Καλά κάνει, γιατί. Υπάω τη Βανδύ. My Greece. Είμαι με Βανδύ, εγώ. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι γνωστό εσύ. Εντάξει, φίλε. Μ' αρέσει. Τι απαλλάχτηκε και ο Ντέμις από κακό είναι. Από τις πλαστές φορολογικές ενημερώτητες. Και αυτό. Παραγραφή μαζί με τον Ρέμο. Ναι, εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ο οποίος είχε πει τότε θα κάνω μεταγραφές, δεν θα πληρώνω ΦΠΑ. Και κανένας δεν τον. Ναι, ο Άρης όπως έπεσε. Εντάξει. Και ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής. Τρεις ώρες. Τέσσερις ο Ηρακλής. Έχω χάσει το μέτρημα. Έχω χάσει το μέτρημα. 80, 11, 17, 19. Ο Κώστα, χαμός. Λοιπόν, ναι. Ηρακλή μπάσκετ να πούμε αύριο θα δώσουμε Ηρακλής Περιστέρη. Ναι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ κρίσιμο, Χρύσανθε. Γιατί πολύ κρίσιμο, ρε. Πάρα πέρα. Πολύ κρίσιμο. Γιατί απαλλάσσεται από κάθε. Τελειώσαμε. Έννοια. Πάω στο 7 και τελειώσαμε, Χρύσανθε. Τελειώσαμε. Από κάτω και πάω προς τα πάνω μετά. Και έρχεσαι στο. Και έχω δύο δύσκολα εκτός μετά, Χρύσανθε. Και έρχεσαι στο παλέ για να χάσεις. Έχεις δίκιο. Και μετά παίζω με Λάρισα. Που άμα χάσω από Περιστέρι, Άρη, Ρέθυμνο. Πρέπει να κερδίσει τη Λάρισα, βέβαια. Α, πήγα μετά πάλι στα ίδια. Τελικό μετά θα παίζω. Θα το δώσει το μάτσα, Μπραντορά. Γι' αυτό θα χάσει το Περιστέρι για να κερδίσει με τη Λάρισα. Η Λάρισα σήμερα έφερε παίκτη. Πάλι. Πάλι. 20 πόντους κέρδισε με στο Λαύριο. Billy Garrett Jr. Έφερε αμυντικό τώρα ο Αγγέλου. Ξέρει τι κάνει. Ωραίο όνομα. Billy Garrett Jr. Καλά, αν δεν πέσει η Λάρισα, ποιος θα πέσει. Ο παππούς του ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που έπαιξε στο NBA. Λοιπόν, αν δεν πέσει η Λάρισα, ποιος θα πέσει. Αυτό είναι όντως μια. Καλά, αρέσει η Αγγέλου. Και σε μένα έφερε το Χάρις
και αυτόν που δεν μπορούσε βολές. Ο Χάρης παίζει μια χαρά στο ρέθινο. Μου άρεσε πολύ λόγω νόμου του Σιλίου. Τα ο J.J. Anderson. J.J. Anderson. Καλός παίκτης. Ωραίος. Ευρωπαϊκό πήρα. Λόγω νόμου. Μπασκετικό όνομα, ε. Ναι, ναι, J.J. Anderson. Πήρα ευρωπαϊκό. Αδύνατος μακροχέρης. Στα ωραίος. Καλά χρόνια. Ωραίος. Έτσι. Με ρόλο. Αν πέραμε τώρα παίκτη σαν τον J.J. Anderson, θα έβαζε 80 πόντους στο μάτς. Ο Σάντρος. Θα έβαζε 70 και θα τον βρίζαμε. Σάντρος Άντρος Σάι. Λοιπόν. Σήμερα ή ο Λάγκφορντ, ο οποίος από όπου σηκώνεται μπαίνει. Τα βάζει, ναι, παιχτάρα είναι αυτός. Δηλαδή δεν χάνει ποτέ σουτ. Πρώτος χώρος στην Ευρωλίγκα ήταν πριν 2 χρόνια. Και ο Μπράουν. Το 13. Ο Μπόμπι. Το 13. Τώρα μεγάλωσε λίγο. Ναι, ήταν ο Μπόμπι, ήταν πρώτος χώρος, πήρε το Αλφόνσο Φορντ τρόφι με την. Το 2013. Με τη Σιένα, όλα μέσα. Και ήρθε στον Άρη. Μετά, πριν. Έμαθα μυστικά του μπάσκετ στον αυτοκράτορα. Έτσι, ναι. Πήρε την άβρα. Πήρε την άβρα, το ταβάνι αυτό. Τα λάβαρα που θα πέσει στο μα πλανήτη. Μέσα στο γήπεδο του Πάουκ δεν κέρδισε με τον Μπόμπι Μπράουν. Ναι, 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 ναι. Και ο Ηλιάδης που έδειξε τα αυτιά του. Έτσι. Και λέγατε είναι. Τέλος πάντων, ναι. Του Ηλιάδη η μάνα και την ίδια στιγμή ο αδερφός του έπαιζε στον Πάουκ. Επικό σύνθημα. Εξυπνάδα, δηλαδή εκπληκτικό. Ναι, βρίζατε τη μάνα του Ηλιάδη που ο αδερφό του έπεσε στον ΠΑΟΚ. Που ο παίκτη σα παίζει σε εσά. Ο παίκτη σα, ναι, ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, 9 καλό ώρα ήταν αυτό. Ωραίο, ναι. Ο Ολυμπιακό ο Νέρμπαρτς έχει σήμερα 9 η ώρα, Χρυσανθέ. Μπάσκετ Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Έχει επίση Λίβερπουλ Σέφιλντ United. Θα δούμε το καφέ τη χαρά σήμερα. Λίβερπουλ Σέφιλντ. Τηλεθέαζε το καφέ τη χαρά. Απίστευτο. Δηλαδή τι λαό. Εμπρό πίσω πάλι. Τι λαό πραγματικά. Χθες είδα τέτοιο. Χθες είδα Λίβερπουλ. Ναι. Προχθές, όχι χθες. Χθες είδα Arsenal το πρώτο ημίχρονο με τη United την αστεία αυτή. Γελί. Και είδα και τη City με το. Με την Everton. Τι χάλι είναι αυτό η City, ρε παιδιά. Τι χάλι. Που έπαιζε μπαλάρα πέρσι. Και τώρα. Δεύτερη στην Αγγλία είναι. Τρίτη νομίζω είναι. Εντάξει. Δεύτερη η εκπληκτική Λέστερ. Μπράβο. Ναι, η οποία έχασε, έφαγε 4 η εκπληκτική Λέστερ τη Λίβερπουλ. 0-4. Ναι, τότε όμως έχει 3 νίκες συνεχόμενες. Η Λίβερπουλ και χθες κέρδισε 0-3 μέσα στην αγωνισμού. Άνευ συναγωνισμού. Ήδη εταιρείες πληρώνουν όσοι έχουν πέσει. Πλήρωσαν, ναι. Γι' αυτό άσυλα μας πήγε στο έφυγε από το ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί παίρνει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Δεν θα το άντυχε. Δεν το άντυχε. Λοιπόν, Ζαλγκύρης Μακαμπή έχει σήμερα στις 8. Ερυθρός Αστέρας Μπάγερν Μονάχου σήμερα στις 8. Ελλάδα-Φιλανδία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο Handball στις 5. Ολυμπιακός Φενέρ είπαμε στις 9. Εγώ βέβαια σας το είπα για άλλο λόγο. Δεν σας το είπα για να το δείτε. Σας το είπα για να το παίξετε το διπλό. Ποιο? Που δίνει 2.40. Ολυμπιακός Φενέρ. 2.60 κάπου εκεί. Δεν κερδίζει πουθενά η Φενέρ. Λες, ε. Ντέρμπι Μπάνσλι 10 παρατέταρτο. Σουόνσι Τσάλτον 10 παρατέταρτο. Του Ομπράντοβιτ του τέτοιου. Μόλι έφυγαν οι διαιτητές. Στις 10 και Μπασκόνια Μπαρσελόνα στις 10. Αυτό είναι ωραίο μάτσα. Ποιο? Μπασκόνια Μπαρσελόνα. Και 3,5 ώρα για όσου ξενυχτούν μετά την έξοδο. Ντάλλα Μαύριξ, Μπρούκλιν Νέτ. Όπω είδα χθε εγώ. Λέικερ Σάντ. Ομάδα που τη λένε Μπρούκλιν. Λέικερ Σάντ. 42-17 ήταν κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα Κώστα δεν είναι. Δεν είναι μπάσκετ. Συμφωνώ. Στην κανονική περίοδο. Συμφωνώ. Το βλέπεις να για να. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει όλα όσα έχουν γίνει. Για να βλέπω site. Έχουν γίνει όσα έχουν γίνει από χθες. Στο site της ΕΠΟ υπάρχει δελτίο τύπου Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας που είναι η ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα. Αφού τη βάλανε. Και του Χούμπελ που ξεφωνίζει τους διαιτητές. Ακόμα. Στα βασικά θέματα είναι αυτό. Δεύτερο βασικό θέμα. Πρώτο βασικό είναι για τον Ρωσίδη που έφυγε. Τον Ηλία Ρωσίδη. Ναι. Συλληπιτήρια κτλ. Και το δεύτερο θέμα είναι η δήλωση του Χούμπελ που ξεφωνίζει του διαιτητές. Οι συνάδελφοι φίλοι μου που είναι εκεί στο γραφείο τύπου δεν αγχώνονται. Αλλάξτε. Όχι, τι αγχώνονται. Κάθε μέρα να πει: ο αμάν πρέπει να το ανεβάσω. Αποφάσει Πειθαρχικής Επιτροπής. Να πάω να το βάλω στο site κτλ. Το άλλο θέμα είναι αποφάσει Πειθαρχικής Επιτροπής 23 Δεκεμβρίου. Πω. Παιδιά είναι 2 του μηνός. Σιγά μην πάμε τώρα. Άσε τώρα. Τώρα σήμερα θα πάνε σε λίγο θα ανεβεί. Τώρα θα πάνε. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Γιατί το βλέπω και σε κανένα site. Για να ορίσουν οι διαιτητές. Οι ΚΕΒ πρέπει να στείλουν οι διαιτητές επιστολή άρση του κολλήματος. Γιατί έχουν στείλει μια επιστολή που έχουν δηλώσει κόλλημα. Αν δεν στείλουν άρση του κολλήματος. Θα σταλεί, εντάξει, τι ώρα είναι αυτό. Τι ώρα, την Παρασκευή σε 6.30. Θα σταλεί, ρε Χρήστα, τώρα εκεί κολλά στην Ελλάδα είσαι. Κώστα, ακριβώς γι' αυτό, επειδή στην Ελλάδα είσαι. Πρόσεξε, μην γίνει καμιά κυβίστηση. Δεν γίνεται, όχι. Αφού δεν προλαβαίνει ο Κρέσπο, να τον στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είσαι, στην Ελλάδα. Τελειώσαμε. Ορισμοί διαιτητών. Λοιπόν, αύριο πάλι δεν έχει ακόμα. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχει. Λοιπόν, Κώστα, θέλω από σένα 3 νούμερα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε χρονικά με τα εισιτήρια του Άρη ΠΑΟΚ το Σάββατο. Θέλω 3 νούμερα από το 1 μέχρι το 14. Το 7, ναι. Το 9 και το 13. Και θέλω για το ΠΑΟΚ Άρης Κυριακής
ένα νούμερο από το 1 μέχρι. Τρία, συγγνώμη. Τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 12. 12. Έλα, Κώστα. 3, 4, 5. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δώστε μου λίγο ένα λεπτάκι να δω τους νικητές. Και ένα λεπτάκι θα σου δώσουμε. Στέργιο. Έστειλες. Πώς δεν έστειλε. Έστειλε. Λοιπόν. Ναι. Για το. Άρης ΠΑΟΚ. Σάββατο. Κλειάνης Βικελίδης. Μασούρα Βενετία. Έλα, το κινητό σε 707. Παπαθανασίου Κώστας. Το κινητό σε 711. Και Πέτρος Ιακουβίδης. Το κινητό σε 124. Ξαναλέω, Μασούρα Βενετία, Κώστας Παπαθανασίου και Ιακωβίδης Πέτρος. Για το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή. Αστέριος Μανδάρας, το κινητό σε 643. Δημήτρης Ζέρβας, το κινητό σε 101. Και το τελευταίο, Παντελής Χαζησάβας, το κινητό σε 741. Αστέριος Μανδάρας, Ζέρβας Δημήτρης, Χαζησάβας, Παντελής. Θα ενημερωθείτε τόσο των επόμενων λεπτών από Μαριλής. Για το πώς θα πάρετε τα εισιτήριά σας. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και όσοι δεν κερδίσατε, αύριο πάλι θα έχουμε και άλλα εισιτήρια. Και το απόγευμα. Μην το βάζετε κάτω. Και το απόγευμα, νομίζω, και το All About Άρης και στο ΠΑΟΚ 24 θα υπάρχουν εισιτήρια. Βγήκε ο Κωνής διαιτής. 32χρονη πέταξε την κόρη της από τον μπαλκόνι. Ναι, διάβασα. Σε 5 χρονών και επίδειξε και αυτή. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Πάνε, κύριε. Άντε, εσύ θες να επιδείξει το παιδάκι, τι φταίει. Είχε ψυχολογικά προβλήματα αυτή και το παιδάκι, λέει, ήταν αμαία. Δυστυχώς. Και ήταν διαζευμένη. Τι ζούμε δηλαδή. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι διαγωνής. Απλά δεν υπάρχει ούτε κάποιο τεστ, δεν υπάρχει ούτε κάποια πρόβλεψη. Δυστυχώς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να κάναν διαγωνής και να μην υπήρχαν. Και εμείς ασχολούμαστε με τη Μέγκη Ντρίο. Ας πούμε. Και κάνουν αυτοί οι γκάγκες τώρα εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα. Και όλα χρειάζονται ρε Κώστα. Όχι ρε φίλε, χαχαχά ο λαός τώρα ενώ γίνεται χαμός. Ο λαός είναι χαχαχά. Χαχαχά είναι εδώ και 50 χρόνια. Συμφωνώ. Ο λαός είναι. Χρειάζεται και το χαχαχά, όλα χρειάζονται. Χρειάζονται. Μία ώρα το βράδυ. Όπως παλιά. Εντάξει, όταν κάνεις δικό σου κανάλι. Που βλέπαμε το θέατρο της Δευτέρας. Εμείς οι μεγάλοι πήσανε. Το κοιμηθείτε μαζί μας. Ο μεθοριακός σταθμός. Το Λούνα Πάρκ. Το Λούνα Πάρκ. Πω χαμός. Αυτά ήταν. Αυτή ήταν τη... Καλά, πήγε εδώ. Συναντήθηκε με Μητσοτάκη. Και εδώ είναι Αναστασία. Πρόσε και 12 η ώρα σημαία. 12 η ώρα σημαία. Εθνικό ύμνο. Και 12 το πρωί η ώρα. Τα πρώτα. Όρθιο εγώ προσοχή. Μπαμπά να δούμε τη σημαία. Μπαμπά να δούμε τη σημαία. Συγχαρητήρια. Προσοχή. 12 και τέλο μετά το κανάλι. Και το πρωί. Κλείσουμε τη τηλεόραση. Ναι. Αυτό. Έτσι το κανάλι. Η φωγιά του βοσκού. Λοιπόν, ραντεβού αύριο λίγο μετά τι 12. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός, μείνετε στο Λίπερο 107,4. Ίσως ο Κωστής σας ενημερώσει για τους διαιτητές. Αλλιώς. Εδώ μου στείλει ένα μήνυμα. Ο Γιώργος Ζαγόρας. 3 με 5. Ναι. Δεν νομίζω μετά τις 5 να βγουν οι διαιτητές. Φαντάζομαι μέχρι τις 5. Σε λίγο θα βγουν. Πήγαν τα παιδιά. Ξυπνήσανε, πήγανε. Τις έπω να τα ανεβάσουν. Εντάξει. Πού, αποκλείεται. Μετά τις 3. Όπως σε μια άλλη υπηρεσία, σε έναν άλλο φορέα, τέλος πάντων, να μην μιλήσω, που όλα τα τηλέφωνά τους είναι μετά τις 3.30. 4, 4.30. Και τώρα που λέμε τηλέφωνα, να φτιάξει λίγο κοσμοστέ. Να φτιάξει κοσμοστέ το ίντερνετ. Πριν 4 ώρα δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Ναι, ρε φίλε, γιατί το πρωί δεν κάνει. Τι κάνει. Δεν δουλεύει, δουλεύει στα ραδιόφωνο. 9 με 5 δεν είναι. Ποιο είναι η γραφειοτύπο. Δεν είπα εγώ για το γραφειοτύπο. Το γραφειοτύπο είναι άψογο. Λοιπόν. Να φτιάξει κοσμοστέ το ίντερνετ. Δεν ξέρω. Πε ποιο είναι. Περίμενε. Ποιο είναι το γραφειοτύπο που είναι άψογο. Ποιο είναι, δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση το σχολείο μου αυτόν. Ξέρει ποιο είναι το γραφειοτύπο. Ο Δαμιανό Παπαχατζή είναι. Ο Κώστας. Ο Δαμιανός Κουσιτζής. Ο αδερφός του προπονητή. Ναι. Τυχαία επιλέχθηκε όχι, ανάμεσα σε άλλους καλούς συναδέλφους. Άψογος. Καλός είναι. Άψογος. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Άψογος. Κύριος. Έγινε. Αύριο πάλι. Γεια σας. Αύριο.